Πρόεδρος, καλημέρα. Η ομάδα live streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας βρίσκεται στην πανέμορφη Άνδρο για να μεταδώσουμε, αν μπορέσουμε live, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι έντονες, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ αέρα. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά θα προσπαθήσουν, γιατί θέλω να ξέρετε, είναι και η πρώτη φορά που δείχνουμε αγώνα ανοιχτής θαλάσσης. Μέχρι σήμερα η επιτυχία είναι τεράστια. Βλέπετε βέβαια στις οθόνες σας και τους χορηγούς του πρωταθλήματος και μιλάμε βέβαια για την 56η International Yacht Race που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου. Ένας όμιλος ο οποίος έχει δώσει μεγάλη ζωντάνια στα περιοχή των νησιών και όχι μόνο, είναι από αυτούς που υλοποίησαν και το όνειρο της Ομοσπονδίας, επιτέλους η ιστιοπλοεία να μπορεί να διεκρίνεται εκτός από το κέντρο και στην περιφέρεια. Μην ξεχνάμε ότι έχει και παγκόσμια πρωταθλήτρια, μην ξεχνάμε ότι η Πάρος το ίδιο έχει πρωταθλητές Ευρώπης κτλ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο αγώνας που έκανε παρά τις αντίξιες συνθήκες η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να φέρει την ιστιοπλοεία στην περιφέρεια και ειδικά στα πανέμορφα νησιά μας, πέτυχε απόλυτα και βέβαια χωρίς την πίστη, τον αγώνα των σωματείων, των διοικητικών συμβουλίων, των σωματείων, χωρίς την, θα έλεγα, χωρίς τις γονείς, οι οποίοι είναι πραγματικά οι μεγάλοι χορηγοί στις μικρές κατηγορίες σκαφών. Όταν λέμε Optimist Laser, είναι πραγματικά, ματώνουν, είναι χορηγοί, πέρα από το χρόνο που ξοδεύουν να παίρνουν τα παιδιά τους και να τα κατεβάζουν στους ναυτικούς ομίλους, ξοδεύουν και αρκετά λεφτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θέλει να γίνει χορηγός των γονιών και πώς. Με το να μπορούν να βλέπουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, τα παιδιά τους και να καμαρώνουν. Έτσι λοιπόν, αυτή την εντός εισαγωγικών χορηγία που δίνουν οι γονείς για την ανάδειξη των αθλητών μας, η Ομοσπονδία τους αποζημιώνει με το live streaming. Έλεγα λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση. Για να δούμε μια εικόνα μέσα από ένα σκάφος. Για να δούμε εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα πλήρωμα, είναι το πλήρωμα του Σίμου, είναι το σκάφος του Σίμου του Καμπουρίδη και βλέπετε και το πλήρωμα, είναι σε θέση μάχης, βλέπετε και τα άλλα σκάφη, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Και να πάμε όμως τώρα και στην Έλενα, να δούμε, η Έλενα είναι μέσα στο φουσκωτό, εδώ είναι η Έλενα, τραβάει και αυτή την εκκίνηση. Βλέπετε, είμαστε πολύ κοντά, σε 5 λεπτά θα ξεκινήσουμε. Θέλω να σας πω επίσης ότι το συνεργείο, μπόρεσε του live stream αυτή η περίφημη ομάδα, την οποία αν ούτε λίγο ούτε πολύ παρακολουθούν 110.000 άτομα από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα, από 59 χώρες παρακαλώ, επαναλαμβάνω, 150.000 άτομα, 105.000 συγγνώμη, από 59 χώρες. Αυτό είναι ένα ρεκόρ πέρα για πέρα. Και θα τα πούμε στη συνέχεια για τα νούμερα, τα στατιστικά νούμερα που έχουμε από το YouTube. Θέλω να σας πω σε λίγο και τους συνεργάτες μου. Η Έλενα είναι εδώ και ας παρακολουθήσουμε λίγο τις προσπάθειες που κάνουν οι αθλητές μέσα στο σκάφος. Σίμος Καμπουρίδης και το πλήρωμά του.
σε λίγο θα δοθεί εκκίνηση. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη και εδώ παρακολουθούμε ένα πανοραμικό πλάνο όλων των σκαφών. Σηκώνουν σιγά σιγά τα πληρώματα πανιά και προχωράμε. Βλέπετε, προσπαθούν να στηθούν ανάμεσα στα δύο σημεία της εκκίνησης, το λιμενοβραχίωνα και τον φάρο. Σήμερα οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και θα δούμε μια φανταστική ιστιοδρομία. Η διαδρομή θα είναι όρτσα, μετά θα καβατζάρουν ξανά μια σημαδούρα κοντά στην ακτή στον επόμενο κόλπο και θα ξαναγυρίσουν η ίδια σημαδούρα τον όρτσα για να τερματίσουν στο ίδιο σημείο. Πραγματικά ανυπομονούμε, θα είναι απίστευτο. Εδώ βλέπετε τους αθλητές μας που ετοιμάζονται. Ο αγώνας θα διεξαχθεί υπό ισχυρούς ανέμους. Πραγματικά θα δούμε ωραίες μάχες σήμερα. Βλέπετε εδώ. Αρχίζουμε λοιπόν να βλέπουμε πλάνα από την προετοιμασία της εκκίνησης. Ο Τσότρας είναι στο προηγουμένο σας μίλαγε, αθλητής, παλιός, πρωταθλητής Ευρώπης. Βλέπετε όλη η ομάδα αυτή της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Να, τώρα έχουμε και ένα άλλο σκάφος, για να το δούμε και αυτό. Είναι το σκάφος του Στέλιου του Σωτηρίου. Μέσα είναι και ο φίλος μου, ο στρατής του Ανδρεάδης. Δείτε τους προετοιμασία, δείτε τους. Δείτε τη δράση. Απίστευτες εικόνες. Πάντα live, η περίφημη ομάδα live stream της Ομοσπονδίας. Και όλα αυτά δεν θα ήταν τόσο ωραία αν δεν μας υποδέχεται ο Ιάδρος κατά τέτοιο τρόπο που δώσανε στα παιδιά κουράγιο με τέτοιο. Κοιτάξτε τι καιρό έχει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κι όμως εμείς παίρνουμε live παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν θα πούμε για να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Ταμπακάκη, τον Φέδωνα, είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άδων, περίπου του ομίλου. Αντιπρόεδρος είναι η Τρικόγλου η Αντίκλεια, Γενικός Γραμματέας είναι ο Κωνσταντίνος ο Τατάκης, Ειδικός Γραμματέας είναι ο Ράλης ο Γιώργος, Ταμείας είναι ο Μαριανός Δανιόλας Ιωάννης, Έφορος Ιωπλοείας είναι ο Νόνος Παναγιώτης, Έφορος Μικρό Μελών είναι ο Ρονάδος ο Φιλούδης και μέλη είναι Παλιοκρασάς Γιάννης, Κυρτάσας Αντώνης και Μαριάννα Φωτοπούλου. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μαζί με τον Στέλιο τον Μαρκουίζο, τον Καραουλάνη και όλους τα άλλα παιδιά, τον Γανελόπουλο, όλοι αυτοί έχουν κάνει τα πάντα για να πετύχει αυτή η διοργάνωση, η οποία όπως σας είπα μας βλέπουν 59 χώρες από όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν και πάμε πάλι, βλέπετε τις προσπάθειες, να δούμε όμως και το άλλο σκάφος, να δούμε και το σκάφος του, εδώ, βλέπετε τώρα το άλλο σκάφος, είναι το σκάφος του Σίμου, του ένας καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός αθλητής και αδερφός του, ακόμα καλύτερος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος και οι δύο είναι καταπληκτικοί. Έχω το θάρρος να το λέω αυτό γιατί τους ξέρω από μικρούς. Δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στην Έλενα τη Μητρακοπούλου τώρα να μας πει τι γίνεται. Έλενα, για πες μας τι γίνεται εκεί. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Έχουμε στο πλάνο μας τα σκάφη. Τους βλέπετε εδώ πέρα, οι έντες του ανέμου είναι μεγάλοι. Έχουμε μπροστά μας το σκάφος 75-75, τους βλέπετε, θα γυρίσω λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Πριν λίγα λεπτά ξεκίνησε η ιστιοδρομία, όπως σας είπε και ο Αντώνης, θα πάνε όρτσα, ένα πρίμα, 2,5 μίλια το όρτσα, 2,5 μίλια το πρίμα, ξανά όρτσα και πρίμα τερματισμό. Όπως μας είπαν χθες οι ιστιοπλόοι στις συνεντεύξεις τους, πρόκειται για έναν πολύ σκληρό αγώνα. Βλέπετε ότι ακόμα και η ένταση του ανέμου είναι τέτοια που ακόμα και το κύμπαλ δεν μπορεί να κρατηθεί και πολλές φορές γυρίζει. Άλλο σκάφος αυτή τη στιγμή έχουμε στο πλάνο μας.
Δούμε όμως λίγο τώρα και από ψηλά. Α, ας δούμε, παρουσιάσουμε την Έλενα. Συνεχίζουμε λοιπόν να τους παρακολουθούμε καθώς ανεβαίνουν το πρώτο όρτσα της ιστιοδρομίας. Όπως είπαμε και πριν, η ένταση είναι μεγάλη, τους βλέπετε. Τα πληρώματα εδώ δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει στα σκάφη τριγώνου, είναι πολυμελή. Να δούμε όμως κάτι. Έλενα, θα σε διακόψω λίγο. Θα σε διακόψω λίγο, Έλενα, για να δούμε τι γίνεται από ψηλά. Γιατί ο Ηλίας κατάφερε και σήκωσε τον δρόν με 6-7 από φορ. Για να δούμε, Ηλία. Μπορείς για να δούμε. Πού είναι το δικό μου. Α, μπορείς να μου δώσεις το χαρτί που σου δώσα. Αυτό πόσο... Βλέπουμε από ψηλά απίστευτες εικόνες. Είναι τα σκάφη, πάνε για τη σημαδούρα M2, έτσι λέγεται. Θα κατέβουν πρίμα στη σημαδούρα, θα περάσουν αριστερά τη σημαδούρας M2 τώρα. Στη συνέχεια θα κατέβουν πρίμα στην σημαδούρα M3 και θα ξαναπάνε πάλι, αυτή τη φορά το περάσουν δεξιά βέβαια, τη σημαδούρα M2 και θα κάνουν την δερματισμό. Ας δούμε όμως και λίγο προσπάθεια μέσα από τα σκάφη πριν σας δώσω τον τζότρα. Για πάμε, εδώ είναι το σκάφος του... Εδώ είναι το σκάφος λοιπόν του... Εδώ είναι το σκάφος του του Στέλιου του Σωτηρίου. Είναι μέσα και ο στρατής, ο φίλος μου ο Ανδρεάδης και όλα τα παιδιά, όλοι σχεδόν, τους ξέρω σχεδόν όλους τόσα χρόνια που είμαι πια. Και βεβαίως θα πάμε να δούμε και το άλλο σκάφος, τις προσπάθειες που γίνονται μέσα από το άλλο σκάφος, που είναι το σκάφος του Σίμου. Είναι μέσα βέβαια και ο Τάκης Τσαρούγης, τον βλέπετε. Έτσι, βλέπετε εδώ, κάνουν αγώνα, προσπαθούν. Ο ένας στο πιδάλι, ο άλλος προσπαθεί να βάλει στη θέση όσο μπορεί καλύτερα τα πανιά, να έχουν μεγαλύτερη γωνία και μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτά λοιπόν. Και πάμε λίγο να δούμε τον Τζότρα. Να δούμε τι θα μας πει ο Τζότρας. Είμαστε ξανά μαζί στην πρωτοπορία της κούρσας. Ακολουθούμε το σκάφος Blackjack που δείχνει να ξεχωρίζει. Η ένταση του ανέμου συνεχώς ανεβαίνει, κάνει ιδιαίτερα επίπονη την προσπάθεια των πληρωμάτων που όμως είναι άρτια και καταρτισμένα, καθώς στο ρόστερ έχουμε Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης αλλά και των υπολείπων πληρωμάτων. Θα ανοίξουμε λίγο το πλάνο να δείτε και τους αθλητές που έπονται, τα υπόλοιπα σκάφη. Βλέπετε, έχει ιδιαίτερη αυξημένη ένταση ανέμου και το κύμα έχει δυναμώσει όσο απομακρυνόμαστε και πηγαίνουμε προς την πρώτη σημαδούρα. Εδώ βλέπετε το σκάφος Βέλος της Eurobank, ακολουθεί το κρατικό σκάφος. Το πρώτο σκέλος είναι μια κλειστή πλεύση προς την... Κώδικα λίγο, κώδικα, δεξιά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γυρίζω πάλι λίγο στον drone που είναι από ψηλά. Να δούμε τον Ηλία. Είναι ένας καινούργιος συνεργάτης, καταπληκτικό παιδί. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είμαστε. Είμαστε λοιπόν από ψηλά. Είναι δύσκολες συνθήκες μετάδοσης, όμως βλέπετε τα παιδιά αυτά, αυτή η ομάδα, η περίφημη ομάδα, την οποία θα στυμπώ τώρα σε λίγο, κάνει θαύματα. Θαύματα στην κυριολεξία.
Λοιπόν, συνεχίζουμε να βλέπουμε από ντρόν, από ψηλά. Δείτε λίγο και τις προσπάθειες των αθλητών μας. Δείτε λοιπόν πρώτα τον... το. Τέλειο Σωτηρίου, παρακαλώ. Και πάμε να δούμε και τον, το άλλο το σκάφος τώρα. Εδώ είμαστε. Είναι, βλέπετε τον Άκη τον Τζαρούχη μαζί με τον Σίμο, τον Καμπουρίδη. Και γυρίζω τώρα στο... Θα γυρίσουμε τώρα... Στο Τσότρα, να μας πει ο Τσότρας που βρισκόμαστε. Για πέρα μας κύριε Τσότρα, πού είμαστε? Είμαστε με το πρώτο γκρουπ σκαφών. Βλέπουμε το σκάφος με αριθμό πανιού CRO 7575. Να έχει ένα πρόβλημα, έχει σκιστεί η μαΐστρα του και το πλήρωμα προσπαθεί να κατεβάσει. Να δούμε τι θα κάνει μετά. Θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν άλλοι για να συνεχίσουν ή θα εγκαταλείψουν. Βλέπετε μπροστά τον κρέ 40 και ακολουθεί τον κρέ 1244. Συγγνώμη για τα πλάνα κάποιες φορές, απλά ο αέρας είναι τόσο δυνατός που το κύπαλ δεν μπορεί να κρατήσει την κάμερα εύκολα. Γιώργο, το είπα, Αντώνη, ότι το ότι μπορούμε και δείχνουμε αγώνα αυτή τη στιγμή είναι μόνο θαύμα, τίποτα άλλο. Μιλάμε για θαύμα και τις ικανότητες τις δικές σας, οι οποίοι δεν είστε άλλοι από τα εκπληκτική ομάδα του live stream. Θα στη δείξω τώρα, δεν γίνεται διαφορετικά. Για πάμε. Αυτή είναι λοιπόν. Αυτή είναι λοιπόν, δεν πειράζει. Γιατί... Αναλαμβάνω λοιπόν, θα ξαναδούμε την ομάδα να με το πείτε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τι είναι η ομάδα live streaming? Κώστας Ζαριανάκης στο στούντιο, Χάρης Γκανιάτσας στα ντρόν και γενικό πανταχού παρών, Αντώνης Τσότρας σε φουσκωτό σκάφος έξω, Ηλίας Κατουραμάνου είναι ντρόμερ, έχει στο ένα ντρόν που βλέπετε, Άγγελος Κούχουλας είναι στο στούντιο, Έλληνα Δημητρακοπούλου στο σκάφος και η Κάλλη Ιδίκη, η οποία θα κάνει, έχει κάνει όλα τα highlights και τις συνεντεύξεις θα δείτε σε λίγο στον κενό χρόνο που θα έχω. Συνεχίζουμε λοιπόν και βλέπουμε τώρα το... Εδώ. Βλέπουμε την προσπάθεια. Άκης Τσαρούχης. Προσπαθούνε. Και γυρίζω τώρα στα ντρόν στον Ηλία. Ηλία, είσαι στον αέρα και σε βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το σκάφος από ό,τι μου είπανε, το σκάφος του παλαιολόγου, το νούμερο δηλαδή 7575 με το μπαλόνι, με το πανί του, δεν ξέρω τι γίνεται, θα δούμε. Σηκώσαμε και το δεύτερο ντρόν, παρακαλώ, με τέτοιες συνθήκες, κι όμως το κάναμε. Αυτή είναι η μαγεία της θάλασσας, αυτή είναι η μαγεία της ιστιοπλοείας. Και είμαστε περήφανοι εμείς, η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δηλαδή, που επιτέλους έχουμε ένα υπουργό από τα νησιά. Μιλάω για τον Βρούτσι, τον υπουργό, υφυπουργό αθλητισμού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι δεν θα αφήσει αγώνα της περιφέρειας πέρα για πέρα. Χωρίς να αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάμε και στο κέντρο. Θέλω να πω, ήταν στην εκκίνηση, θα είναι αύριο και εδώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μας μιλήσει κιόλας live. Όλα πάνε μια χαρά. Σας είπα και το Διοικητικό Συμβούλιο, σας είπα ότι όλος ο κόσμος εδώ, για να καταλάβετε πόσο πολύ παρακολουθούν το live stream της Ομοσπονδίας, πήγα τώρα δίπλα, έχει ένα καφέ, ένα πολύ ωραίο καφέ, και να παραγγείλω ένα καφέ. Και μόλις παρήγγειλα, μου λέει ο κύριος Λάκης, λέω ναι, λέω πώς με ξέρετε, λέει σας ακούμε από τις μεταδόσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βλέπετε εδώ στα νησιά οι άνθρωποι πόσο αγαπάνε την ιστιοπλοεία. Κάθονται και μας βλέπουν. Βλέπουμε λοιπόν φαντασμαγωρικά πλάνα, απίστευτα πλάνα, live μετάδοση παρακαλώ, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Δικός όμιλος άνδρου, με μεγάλη ιστορία. 56η ρεγάτα, διεθνής ρεγάτα. Θέλω να πω το εξής, μου ειδοποιεί εδώ ο κ. Ζαριανάκης ότι είναι στη διοργανωτής και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος. Ένας όμιλος με τεράστια ιστορία, με πολλούς αθλητές στο παρελθόν. Ένας τρομερός. Για να δούμε εδώ όμως λίγο. Για να δούμε, ο Τσότρας κάνει εδώ θαύματα, βλέπω. Για παίρνουμε στη Τράτα. Χάνουμε λίγο την εικόνα τώρα, βλέπετε.
γιατί είναι θέμα σήματος. Λίγο zoom κάνεις, σε παρακαλώ, ακόμα. Κι άλλο zoom. Ναι, μου είμαστε με το σκάφος LXGRE40. Βλέπετε τις προσπάθειες του πληρώματος να συντονιστεί. Δυστυχώς η γραμμή δεν πάει, δυστυχώς έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πια. Είναι το σκάφος Βέλος. Βλέπετε, έχει αυξηθεί τόσο το κύμα. Προσπαθούν τιμονεύοντας και ρυθμίζοντας τα πανιά οι αθλητές να περάσουν τα κύματα χωρίς να χάσουν ταχύτητα και χωρίς να φάνε broach. Δηλαδή, το σκάφος... Βλέπετε εδώ τις προσπάθειες, οι αθλητές στα ρέλια. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, ο συντονισμός. Μιλάμε για πληρώματα 11μελή, 12μελή. Δεν είναι εύκολο. Πραγματικά οι συνθήκες ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια πλέον. Η ένταση του ανέμου αυξάνεται, το κύμα έχει γίνει βουνό. Κοιτάξτε εδώ. Η πλώρη δεν είναι εύκολο να βγει έξω από το κύμα. Η μαΐστρα παίζει ολόκληρη. Πραγματικά μπράβο σε όλα τα πληρώματα σήμερα. Μία γιορτή, μία γιορτή πραγματικά της ιστιοπλοείας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε και προβλήματα με το όπου υπάρχει πρόβλημα του ίντερνετ. Είναι κόβεται η εικόνα, διότι εμείς στηριζόμαστε απόλυτα στο ίντερνετ και στο cloud. Για να πάρετε μια ιδέα πώς γίνεται να βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπετε, θέλω να σας πω ότι φεύγουμε, πάμε στα σύννεφα, στο cloud, πάμε Αμερική και από την Αμερική έρχεται η εικόνα εδώ. Έτσι. Αυτά για να ξέρετε πόσο δυσκολία έχουν και τα σήματα και όλα αυτά. Ας δούμε πάλι από ψηλά. Βλέπετε την προσπάθεια του πληρώματος, κρέμονται από εδώ, γιατί όσο το σκάφος είναι σε ευθεία γραμμή, όσο μπορεί να είναι πιο πολύ σε ευθεία, έχει και μεγαλύτερη ταχύτητα. Θέλω να πω ότι είναι όλοι διακεκριμένοι ιστιοπλοοί και θα έλεγα ότι αυτές οι εικόνες θα δώσουν στους ανθρώπους αυτούς που ξοδεύουν και αυτοί λεφτά για τα πανιά τους, για τη συντήρηση του σκάφους, θα τους δώσει τη δυνατότητα μέσω του live streaming που κάνουμε να έχουν ακόμα περισσότερους χορηγούς. Έτσι. Αυτά λοιπόν και πάμε λίγο από δρόμο ψηλά. Λίγο και στο Χάρη όμως, τον Κανιάτσα, που είναι στον ντρόν. Για πάμε λίγο στο Χάρη. Να, Χάρης. Για κατέβαινε λίγο χαμηλά, να δούμε τι γίνεται. Χάρης Κανιάτσας, ο άνθρωπος πραγματικά ψυχή της ομάδας και είναι για όλες τις δουλειές. Μα όταν λέω όλες, το εννοώ όλες. Μόνο που δεν μας βάζει το βράδυ να κοιμηθούμε κιόλας. Αυτά. Και γυρίζω ξανά πάλι στον Αντώνη τον Τζότρα. Για πάμε, Αντώνη, απίστευτα πλάνα. Τζότρα, είσαι στον αέρα. Στην γωνία το σκάφος Ελληνίξ και στο βάθος τα σκάφη που προπορεύονται. Το Blackjack είναι πρώτο και δεύτερο είναι το Βέλος πριν τη σημαδούρα νούμερο 1.
Ακολουθεί το σκάφος Ελληνίξ που το έχουμε από άλλη γωνία αυτή τη στιγμή. Βλέπετε το κύμα πόσο μεγάλο είναι. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εμείς εδώ δεν ακούμε τίποτα. Ελπίζω να φτάνει ο ήχος και η εικόνα στους δέκτες σας. Τώρα σιγά σιγά το σκάφος προσπαθεί να τρέξει για να φτάσει στη νούμερο 1. Τα κύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα πλέον και σε κάθε κύμα τα σκάφη φρενάρουν. Η προσπάθεια είναι να βγάλουν την πλώρη εκτός και μετά να τρέξουν. Βλέπετε εδώ. Λάσκα φέρμα, συνέχεια τρακ, συνέχεια σκότα, βλέπετε. Γίνεται χαμός. Εντάξει Αντώνη, σε ευχαριστώ. Να δούμε όμως και τις προσπάθειες μέσα από τα κοπκίτ των αθλητών. Πάμε στον Γκαμπουρίδη, εδώ είμαστε. Εδώ. Νάτος. Εδώ είναι λοιπόν. Το κοιτάτε τι γίνεται. Κοιτάτε. Είναι live μετάδοση παρακαλώ μέσα από το σκάφος. Είναι ο Σίμος ο Γκαμπουρίδης και οι συνεργάτες του. Και να δούμε και το Στέλιο του Σωτηρίου από το άλλο σκάφος. Είναι μέσα και ο Στατής ο Αδριάδης. Εδώ. Εδώ βλέπετε το άλλο σκάφος. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Αυτοί είμαστε. Λέγε. Δεν έχει ήχο, δεν ξέρω γιατί δεν έχει ήχο. Τώρα βλέπουμε τη διέλευση των καβατζάρημα της Σημαδούρας. Αντώνη, αν μπορεί να πας στη Σημαδούρα, αν προλαβαίνεις, όχι έτσι, άστο δεν πειράζει. Κάτσε εκεί που είσαι, είναι πολύ ωραία πλάνα. Ωραία. Προσπάθεια των αθλητών, Στέλιο Σωτηρίου και το πλήρωμά του, Στατής Αδεράδης, προσπαθούν. Κάνουν τεράστια προσπάθεια. Είμαστε στη νούμερο 1, καβατζάρι τώρα ποδίζει, λασκάρι πανιά. Το σκάφος Βέλος είναι το δεύτερο σκάφος που πέρασε μετά το Blackjack. Βλέπετε εδώ πως έχει λασκάρι τα πανιά του για να ποδίσει. Θα παραμείνουμε εδώ να δούμε και τα υπόλοιπα σκάφη που δεν τους βγάζει και θα αναγκαστούν να κάνουν τακ. Βλέπετε τώρα γύρισε το σκάφος Γκρε 40, το Ελληνίξ. Είμαστε Σημαδούρα, δεν είναι εύκολο να κρατηθούμε, θα προσπαθήσουμε χωρίς να ενοχλήσουμε τα διερχόμενα σκάφη. Τώρα θα λασκάρει και το Γκρε 40, είναι το τρίτο σκάφος που περνάει. Πρώτο είναι το Blackjack, δεύτερο είναι το Βέλος στη Σημαδούρα νούμερο 1. Τρίτο είναι το Ελληνίξ που καβατζάρει τώρα, βλέπετε έχει λασκάρει αρκετά τη μαΐστρα του για να μπορέσει να ποδίσει με το φλόκο μέσα. Τα πληρώματα αυτά είναι πολύ έμπειρα και πολύ προπονημένα, συμμετέχοντας σε πολλούς. Φλατζάκ λοιπόν με τον κύριο Κουρτέση και τον Παναγιωτίδη. Έχουμε συνεχεία το Μάτι με τον Καγιαλή στο σκάφος Βέλος και το τρίτο είναι το Ελληνίξ με το Στέλιο του Σωτηρίου. Αυτά λοιπόν και συνεχίζουμε να βλέπουμε απίστευτα πλάνα.
Μόλις πέρασε τώρα και το σκάφος Διάννα με τον σύμβολο Καβουρίδη και τα άλλα παιδιά. Αχ, εδώ είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείχνει εικόνα εσύ και το μικρόφωνο θα το πάρω εγώ τώρα. Λοιπόν, είδατε τις διαλεύσεις, θα δούμε και τα υπόλοιπα σκάφη. Θέλω να σας πω ότι τώρα τα σκάφη κατευθύνονται στη Σημαδούρα M3, Πρίμα, βλέπετε τα πανιά τους. Θα έλεγα κλειστή πλαγιδρομία ή Πρίμα μάλλον είναι από ό,τι βλέπω, ναι. Και εσυγχεία θα ξανανεύουν πάλι και θα πάνε τερματισμό, θα ανέβουν ξανά. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε όμως και τα πληρώματα από μέσα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Για πάμε, εδώ είμαστε. Πλήρωμα λοιπόν, εδώ. Στέλιος Σωτηρίου, Ανδρεάδης Στρατής και η ομάδα, τους βλέπετε. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε μεγάλη παρουσία κοριτσιών. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και πάμε να δούμε και τα άλλο σκάφος. Εδώ είναι, Καβουρίδης, τους βλέπετε. Βλέπουμε τη λήψη από τον Τζότρα. Κατεβαίνει Πρίμα. Κοιτάξτε ταχύτητες εκπληκτικές. Νομίζω η ταχύτητα του Φουσκωτό που είναι δίπλα δεν θα προλάβει. Δεν μπορεί. Με το ζόρι το προλαβαίνει ο άνθρωπος. Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο. Πολύ ωραία. Όμως αυτός ο σπουδαίος αγώνας με αυτούς τους σπουδαίους αθλητές και σε ένα εκπληκτικό όμιλο δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστούμε, έχουν κάνει απίστευτα πράγματα και βέβαια πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Ελλάδα βρέχεται 3/4 από θάλασσα και δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από το να πέρα ότι δίνουν μια άλλη όθηση και δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι γεννημένοι για τα θαλάσσια σπορ και ιδιαίτερα για την ιστιοπλοεία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η βοήθειά τους είναι τόσο σημαντική και ιδιαίτερα για τα πάρα πολλά νησιά που διαθέτουμε ή παραμεθόριες περιοχές. Αυτό είναι λοιπόν. Και ας δούμε λοιπόν λίγο και τους χορηγούς μας. Θα μας τους πει ο Άγγελος ο Χούκουλας. Έχουμε τη Eurobank Private Banking ως χρυσό χορηγό, μετά την Πόρσε ως αργυρό χορηγό, μετά έχουμε Libra, Bureau Veritas, Παπαφιλίππου, Πολέμη Αλίνα Αδαμάντιος Λεωνίδας, Μπούταρης, Νίσος, Ζάρμπης, Κουρτέσης Wine Estate, Inno Ship Brokers, Κρυσιλίας, Συμβιώσεις, Άντροπ, Λάσκαρης, Εύανδρος, Παραδοσιακό Παντοπολείο Άνδρο, Golden Star Ferries, Fast Ferries. Έπρεπε λοιπόν να δείτε και τους ανθρώπους που αν δεν ήταν αυτοί χωρικοί δεν θα είχαμε αυτή την επιτυχία. Και γυρίζω λοιπόν πάλι. Πάμε λοιπόν, εδώ έχουμε την Έλενα, θα την βάλουμε την Έλενα εδώ. Δεν έχει ήχο η κοπέλα, κατεστράφηκαν τα μικρόφωνά της από τον κυματισμό. Όμως παραμένει παλικάρι, παραμένει σε πάρξεις και μας δείχνει όσο μπορεί
με κατεστραμμένα τα υλικά της, όμως εδώ βλέπετε τι προσπαθεί και μας δείχνει τα πάντα αυτή η κοπέλα. Αυτά, να. Εδώ να δείτε, πάνε πρίμα τα σκάφη. Και να δούμε τώρα από μια άλλη λήψη, εδώ. Τσότρας Αντώνης, φαντασμογορικά, πραγματικά φαντασμογορικά, Αντώνησε στον αέρα. Βλέπετε, δεν τα παρατάνε. Προσπαθούνε, μαζεύουν σιγά σιγά τον μπαλόνι. Τους έχει πλησιάσει και το σκάφος Ελληνίξ που ήταν τρίτο. Και θα δούμε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ επικίνδυνο κάποιο μαντάρι να πάει σε κάποιο τιμόνι ή οτιδήποτε. Αλλά προσπαθούνε. Βλέπετε εδώ. Είναι το σκάφος Blackjack. Βλέπετε το μαντάρι που είναι πίσω. Μάλλον εικάζουμε ότι έσπασε. Θα μάθουμε μετά. Και να δούμε τι θα γίνει. Το βέλος έχει ανοίξει μεγάλη απόσταση. Περνάει και το Ελληνίξ. Βλέπουμε πανοραμικά λοιπόν, βλέπουμε πανοραμικά το στίβο, τα σκάφη, όλα τα σκάφη που τα πιο πολλά όσα έχουν περάσει τη Σημαδούρα κατευθύνονται από ντρόν βέβαια ψηλά, κατευθύνονται στη Σημαδούρα M3 που είναι πρίμα και θέλω να πω ότι η προσπάθεια και τα ντρόν είναι πάρα πολύ και παρακινδυνεμένη, αλλά όμως εκεί οι χειριστές κάνουν σπουδαία δουλειά. Πραγματικά σπουδαία δουλειά από τα ντρόν. Δείτε όλο το στίβο. Επαναλαμβάνω, έχουμε την εκκίνηση. Πάμε στη σημαδούρα όψα στην M2. Κατεβαίνουμε στη σημαδούρα M3. Πρίμα. Ξανεβαίνουμε στη σημαδούρα ξανά στην M2 και κατεβαίνουμε μετά πρίμα και στον τερματισμό. Αυτά λοιπόν. Πανοραμικά. Πολύ ωραία. Και ας δούμε λίγο και την προσπάθεια των αθλητών μας στα πρίμα. Πάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα στο σκάφος του Στέλιου του Σωτηρίου και το πλήρωμά του. Εδώ είναι, τους βλέπετε. Κατεβαίνουν πρίμα. Και ας πάμε και στο άλλο σκάφος του κυβερνήτη Σύνοσήμος, του Καπουρίδης. Εδώ είναι και κάποιος τσαδούς μέσα. Μαζί με τα άλλα παιδιά, το οποίο δεν τα ξέρω, όλα τα ονόματα, είναι και νέα παιδιά. Βλέπω την προσπάθειά τους, την αγωνία τους, αν θέλετε. Σπουδαίοι, πραγματικά σπουδαίοι.
Θέλω να σας πω, έχουμε τρεις κατηγορίες. Έχουμε ORC, έχουμε performance και έχουμε και κατηγορία sport. Αυτά, από ό,τι πληροφορούμε, στην τελετή το βράδυ θα είναι ίσως και νωρίτερα, θα είναι και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από τα νησιά και αυτό έχει χαροποιήσει πάρα πολύ την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα είναι ο άνθρωπος που θα καταλάβει πολύ καλύτερα τι αγώνα έχει γιάνει αυτή η ιστορία, αυτή η ιστιοπλοεία, όταν λέμε αυτή, μιλάμε τα 30 και χρόνια που είναι στη διοίκηση, ίσως και παραπάνω. Τι αγώνα έδωσε, τι αντιμετώπισε προβλήματα να μπορέσει να πάρει το κλειστό κλαμπ που υπήρχε μόνο στο Μικρολίμανο, χωρίς να παραγνωρίζει κανείς ότι η κοιτήρα της ιστιοπλοείας ξεκίνησε είναι το Μικρολίμανο, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όμως δεν το είχε περιχαραχθεί εκεί μέσα και είχε δώσει και το δικαίωμα ότι είναι, να πιστεύει ο κόσμος ότι είναι το σπορ των πλουσίων. Και φυσικά δεν είναι, γιατί η ιστιοπλοεία δεν έχει ούτε συντήρηση κολυμβητηρίων, ούτε κατασκευή κολυμβητηρίων, ούτε κατασκευή γηπέδων, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν με οποιασδήποτε συνθήκες, ακόμα έχουμε και μια πάντα μικροομάδα, μετά λέμε σε ένα ταξί χωράνε όλοι αυτοί, οι οποίοι συνεχίζουν να δεν θέλουν να καταλάβουν όλη αυτή την αλλαγή, δηλαδή ποια είναι η αλλαγή, το ότι μπόρεσε η ιστιοπλοεία και πέρασε σε όλη την επικράτεια. Αυτά είναι λοιπόν. Ενοχλούνται και για όλα αυτά. Πάμε λίγο να δούμε τώρα εδώ το φάρο μας. Βάζει γκανιάτσα στον αέρα. Απίστευτα πλάνα. Προσπαθήσω τώρα να βάλω το Χάρη στο δικό μου μικρόφωνο να σας κάνει μετάδοση από μέσα, γιατί δεν έχει μικρόφωνο ο ίδιος. Έλα ρε Χάρη, για παίρνουμε. Βρισκόμαστε κοντά στο καβατζάλισμα, βλέπετε τη σημαδούρα, ετοιμάζεται το πρώτο σκάφος που προηγείται να καβατζάρει, το βλέπετε τώρα στο οθόνε σας. Μπράβο Χάρη. Λίγο πιο χαμηλά να δούμε τα νούμερα. Βλέπετε κατευθείαν στα πεντώνει το σκάφος. Και πρέπει να ξανανεύει πάλι στο πρώτο σημείο, το νούμερο 1. Γυμαδούρα τη λέμε, M2 τη λένε εδώ. Λοιπόν, εντάξει. Τι νούμερο έχει το σκάφος από το Χάρη? Γουλάκι, δεν βλέπω καλά. Δεν βλέπεις γιατί είσαι τον δρόμο. 3.40. Όχι, 3.40. Το βέλος είναι. Μου λένε τώρα ότι το Βέλος είναι το πρώτο σκάφος, με κυβερνήτη το Μάντι και τον Γκαγιαλή. Σπουδαίοι και μεγάλοι αθλητές, Ολυμπιονίκες. Μπράβο τους, πραγματικά. Βέβαια όλοι, και όλα τα πληρώματα είναι καταπληκτικά. Όλα. Λοιπόν, βλέπουμε το σκάφος Βέλος που προηγείται. Χάρη στον αέρα συνεχίζει να είσαι. Βλέπουμε και τον πανέμορφο φάρο εδώ στη χώρα, την Άνδρο. Πολύ ωραία Χάρη, γυρίζω τώρα σε άλλα, ευχαριστώ, συνέχισε να δίνεις εικόνες στη Μαδούρα στη Θάση. Πάμε τώρα πάμε στο Τζότρα. Έλα Αντώνη, στον αέρα είσαι, εδώ είσαι, πάμε. Είχαμε μία ανακατάταξη, το σκάφος Αριστοφανή που σήκωσε μπαλόνι αμέσως μετά την πότζα που έκανε στο πρώτο καβατζάρισμα, έχει περάσει στη δεύτερη θέση. Το σκάφος Blackjack δείχνει να έχει ένα πρόβλημα, έσπασε το μαντάρι του μάλλον και δείχνει να μην συνεχίσει την ιστιοδρομία. Και ακολουθεί το Ελληνίξ στην τρίτη θέση από πίσω, τώρα βλέπετε και το Βέλος που προπορεύεται. Πάμε για μάινα εδώ, πολύ εντυπωσιακό, μπροστά στο φάρο. Ένα μάινα στο μπαλόνι, βλέπετε πάνω στο φάρο ακριβώς. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, η συνθήκη, για να δούμε. Απίστευτο, απίστευτο. Γυρίζω, Αντώνη, συγγνώμη, μισό. Μπράβο, λεπτό. Γυρίζω στο ντρόν που χειρίζεται ο Χάρης ο Γκανιάτσας, για να μας πει ο άνθρωπος ποιος κάπως περνάει τώρα. Σε ακούμε, Χάρη. Πλησιάζει.
Είναι το σκάφος Αριστοφανή Γκρέ 1244. 12. Είναι το σκάφος Αριστοφανή με Γκρέ 1244. Το σκάφος Αριστοφανή. Οκ. Εδώ, να, αν μου επιτρέπεις, συνεχίζει να είσαι στον αέρα, αλλά ακούστε κι εσείς, είναι το σκάφος του κυρίου Καμπουρίδη, κυβέρνηση Καμπουρίδη και ο Τσαρούχης μέσα, ο Άκης και φυσικά όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι αθλητές του πληρώματός του. Πάμε λοιπόν ξανά στη Μαδούρα M2, όρτσα πάλι, και συνεχεία θα κάνουμε τερματισμό. Τώρα παίρνουμε στο τίτλο σκάφος, ποιο είναι, στον αέρα είσαι, χάρη. Είναι το Γκρέ 40 Ελληνίξ. Γκρέ 40 Ελληνίξ. Πολύ ωραία. Είναι το Γκρέ 40, το Ελληνίξ, το τρίτο σκάφος που περνάει τη Σημαδούρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εντάξει, Χάρη, σε ευχαριστώ. Δίνω τον ήχο στον Τζότρα. Αντώνη, δώσε μου τις διαλέψεις όλες. Κύριε Λάκη, μόλις καβάτζαρε και το τρίτο σκάφος, οι διαφορές έχουν ανοίξει τώρα. Το σκάφος Black Jack θα προσπαθήσουμε να ζουμάρουμε μετά την ατυχία που είχε με την αστοχία υλικών. Το σκάφος του Κουρτέση. Το Κουρτέσης Παναγιωτίδης στον Μπλατζάκ, πέρασε τρίτο και συνεχίζουμε. Σημαδούρα μείνε Σημαδούρα. Ο Χάρης θα ανέβει, εσύ μείνε Σημαδούρα, σε παρακαλώ. Περιμένουμε τα υπόλοιπα σκάφη να κατέβουν, έχουν σηκώσει μπαλόνια. Ανεβαίνω λίγο για να προλάβω τα σκάφη που κατεβαίνουν. Κύριε Λάκη, είναι πολλά μέτρα. Είναι πολλά μέτρα να πάω να τα βρω και να κατέβουμε μαζί. Δούμε όμως λίγο και την προσπάθεια μέσα από τα cockpit των σκαφών. Πάμε λοιπόν εδώ. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι Στέλιος Σωτηρίου. Σταντής Αδεάδης. Και εδώ έχουμε το άλλο σκάφος που πέρασε δεύτερο, πίσω από το βέλος, Σίμος Καμπουρίδης. Live μετάδοση του συνεργείου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, οι οποίοι είναι εραστέχνες με εκπληκτική επαγγελματική δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι αυτό και δεν το λέμε εμείς. Ο πρόεδρος της ΙΛΚΑ, που δείξαμε το παγκόσμιο στο Βόλο, με 500 σκάφη, 450, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ο Άντριος, ο CEO της παγκόσμιας κλάσης, μας κάλεσε στην Αμερική να πάω στο Τέξας και να συνοηθούμε για η ομάδα αυτή να μπορεί να δείξει 5 αγώνες σπουδαίους της παγκόσμιας κλάσης. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί τα παιδιά, όπως σας είπα, είναι ερασιτέχνες, άσχετα αν το αποτέλεσμα που βλέπετε εσείς είναι... είναι επαγγελματικό 100%. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Πρώτος αγώνας λοιπόν ανοιχτής θαλάσσης που γίνεται live στα ελληνικά δεδομένα και ένας από τους λίγους που γίνεται στο εξωτερικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά προσπαθούν πάρα πολύ. Δείτε την προσπάθεια εδώ. Και πάμε ξανά στον Τζότρα, ο οποίος είναι στον αέρα. Τζότρα, είσαι στον αέρα. Έχουμε το τέταρτο σκάφος, το Πέγκα, που βρίσκεται τώρα στο φάρο και πάει για το καβατζάρισμα. Βλέπετε εδώ ένα πολύ όμορφο πλάνο μαζί με το πανέμορφο φάρο της Άνδρου. Είναι το σκάφος Πέγκα, Γκρέ 970. Το οποίο τώρα κατευθύνεται να καβατζάρει, μόλις κατέβασε μπαλόνι. Ο άνεμος δείχνει να κάνει ένα μικρό κόψιμο, μη φανταστείτε, σε σχέση με πριν. Τώρα σε λίγα μέτρα θα κατευθυνθεί, θα κάνει πότζα για να καβατζάρει. Να μείνουμε σε αυτό το καβατζάρισμα και να ξανακατευθυνθεί στην M2. Ετοιμάζεται το πλήρωμα σαν μια ορχήστρα. Τους έκανε μια άρνηση, δεν είναι εύκολη συνθήκη.
θα ξαναπροσπαθήσουν για πόντζα και τώρα θα δείτε τη μαέστρα να γυρνάει και θα φύγουν για την M2. Παίρνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τη μαέστρα μέσα, πολύ safe, καβατζάρισμα. Στην τέταρτη θέση έχουν αρκετή διαφορά από τους πέμπτους. Και βλέπουμε τα υπόλοιπα σκάφη που έρχονται και αυτά σιγά σιγά προς το καβατζάρισμα. Πολλοί έχουν επιλέξει να μην σηκώσουν μπαλόνια. Εδώ βλέπουμε όμως το πέμπτο σκάφος που κατεβαίνει και αυτό. Θα κατεβάσει τώρα το μπαλόνι του. Ο αέρας έχει κάνει και μια μικρή αλλαγή προς τα αριστερά εδώ χαμηλά, προς τη στεριά. Στην πέμπτη θέση λοιπόν είναι το σκάφος με αριθμό πανιού ΕΣΠ 75-75. Κατεβάζει τώρα πανί εδώ στο κροσάρισμα με το Πέγκα. Έχουν αρκετά μεγάλη απόσταση και από τον τέταρτο και από τον έκτο, οπότε δεν έχει λόγο να ρισκάρουν, είναι safe. Στο σκάφος πάνω είναι ο Θοδωρής ο Τσουλφάς. Είναι το σκάφος Pit με αριθμό πανιού 75-75. Ετοιμάζονται. Προσπαθούν έστω να τερματίσουν. Έχουν κατεβάσει την κυρία τους μαΐστρα. Είναι το σκάφος νομίζω που έπαθε ζημιά στο πρώτο σκέλος και αναγκάστηκε να κατεβάσει μαΐστρα, αλλά δεν εγκαταλείπουν. Σιγά σιγά υποστρέφουν και συνεχίζουν. Είδαμε λοιπόν, είδαμε εδώ και τα σκάφη που πέρασαν τα πέντε πρώτα. Ο Άγγελος θα μας δείξει τώρα τους πρώτους. Μπορώ να βγω. Είμαστε λοιπόν Σημαδούρα M3, πρίμα. Πρώτο σκάφος είναι λοιπόν το GR440, είναι το Velos, με χορηγό του Eurobank Private Bank. Είναι Μάντης Καγιαλής, ο Μάντης με τον Καγιαλή. Στο δεύτερο σκάφος είναι το σκάφος Αριστοφάνη, Diana Shipping Services Epsilon SA. Είναι ο Στέλιος ο Καμπουρίδης και το πλήρωμά του. Τρίτο σκάφος είναι το GR40, το Ελληνίξ, Fairway, Τράτα. Ο Στέλιος Σωτηρίου μαζί και είναι και ο Άκης ο Τσαρούγης επάνω. Τέταρτο σκάφος είναι το GR970, Πέκα Γουλανδρής Μπρος LTD, είναι ο κύριος Αλεβιζάκης. Και πέμπτο είναι το ελληνικό σκάφος επίσης, 75-75, με τον κύριο Παλαιολόγου και το πλήρωμά του. Αυτοί λοιπόν είναι οι πέντε πρώτοι, σας τους δείχνουμε. Πάνε τώρα για την ένα και θα γυρίσουν για τερματισμό. Ας δούμε όμως τώρα και τις προσπάθειες των αθλητών μας μέσα από το Cockpit. Πάμε πρώτα λοιπόν εδώ, Στέλιο Σωτηρίου. Εδώ είναι το άλλο σκάφος, είναι ο Σίμος ο Καμπουρίδης. Είναι έτοιμη για τη λήψη. Ωραία. Η Έλενα είναι... επειδή είχαμε ένα πρόβλημα με την Μητρακοπούλου, την Έλενα, θα είναι στην ένα και μέσω του δικού μου τηλεφώνου, διότι όπως καταλαβαίνετε
Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε, που ελάχιστοι μπορεί να το έχουν αυτό, είναι ότι κάνουμε αναμετάδοση μέσα από τη θάλασσα. Την ίδια στιγμή δηλαδή. Αυτό ήθελα να σας πω, εκτός από εμένα που είμαι στο στούντιο, όλοι οι άλλοι μιλάνε μέσα από τη θάλασσα. Η Έλληνα λοιπόν η Σημαδούρα 1 θα είναι πολύ κοντά στην 1 και θα μπορέσει να, επειδή το μικρόφωνο της πια έχει εκρηστευτεί, βράχηκε, καταστράφηκε δηλαδή, θα μπορέσουμε να κάνουμε μέσω του τηλεφώνου μου, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάδοση και αυτή. Έτσι πιστεύω, θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Ξανά πάλι στο Χάρη. Ο Χάρης είναι εδώ. Χάρη, είσαι στον αέρα αν θες να μας πεις κάτι. Βλέπουμε από ντρόμ, είναι το πρώτο σκάφος και βέβαια, όπως σας είπα, καιρικές συνθήκες είναι, έχουμε 6 με 7 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές βέβαια που ανακατεβάζει, οι ρηπές είναι κάτι άλλο. Α, πούμε και τα άλλα τον ντρόμ, τον Ηλία, ο νέος συνεργάτης μας, ο Ηλίας, πολύ ωραία, πανοραμικά πλάνα. Πεντηκοστή λοιπόν, race, Yacht Race, Andros International. Είμαστε στο εκπληκτικό και πολύ φιλόξενο όμιλο. Και λοιπόν, όπως σας έλεγα, στο ναυτικό όμιλο Άνδρου, έχουμε στήσει το στούντιο ακριβώς απέναντι, στο χώρο διδασκαλίας των αθλητών. Προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν το καλύτερο, δύσκολες καιρικές συνθήκες, όμως εμείς καταφέραμε και σας δείχνουμε live αυτή τη σπουδαία ρεγκάτα. Σε λίγο θα φτάσουμε στη Μαδούρα 1, την M2 που λέμε εμείς δηλαδή, τα Όρτσα, και θα μετά πάμε για δραματισμό. Έχουμε επίσης προσπάθειες μέσα από τα σκάφη και τους ευχαριστώ πολύ τους κυβερνήτες, όλη η διαφήμιση για την ιστιοπλοεία μεγάλη. Βλέπετε από ντρόν λοιπόν ψηλά πόσο ωραία πλάνα τραβάει ο Ηλίας. Μπράβο στον Ηλία, καταπληκτικά πλάνα, μπράβο του. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε το σκάφος το 970. Με κυβερνήτη τον Αλεβιζάκη. Πάρα πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία πλάνα. Βέβαια έχουμε και το κόλλημα που και που. Με το πρόβλημα του ίντερνετ. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν τα πλάνα μας.
βλέπετε τη σημαδούρα M2, έρχονται τα σκάφη, πάνε πάνω. Εδώ είναι. Προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Να είσαι στον αέρα. Γυρίζουμε ξανά στη δράση μέσα από το χώρο και βλέπουμε εδώ την προσπάθεια, μέσα κοιτάξτε τι γίνεται. Κρέμονται από τη μια μεριά για να μπορέσουν να πατήσουν το σκάφος καλύτερα, γιατί όταν πατάει, όσο πιο καλά πατάει κάτω, τόσο πιο... Okay, εντάξει. Λίγο πιο χαμηλά, Ηλία, λίγο πιο χαμηλά. Πολύ ωραία πλάνα, εκεί κράτα. Βλέπουμε λοιπόν τα δεύτερα όρτσα. Πάμε στη σημαδούρα M2 και μετά τερματισμό. Έχουν απόσταση, δημιουργήσει αποστάσεις πια. Το ένα σκάφος με το άλλο. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το θέμα του rate, δηλαδή διορθωτική χρόνη. Διότι αλλιώς είναι η κατασκευή του ενός σκάφους, αλλιώς είναι του άλλου. Θέλω να πω λοιπόν ότι την προσπάθεια που βλέπετε είναι τεράστια και βέβαια εδώ έχουμε το εξής θέμα. Δηλαδή τι εννοώ, ότι οι αθλητές που βλέπουμε την Αθηνική θαλάσση, οι περισσότεροι... Βλέπουμε το πρώτο σκάφος που πλησιάζει τη σημαδούρα M2. Θα δούμε ποιο σκάφος είναι. Το σκάφος Βέλος που προηγείται καθαρά από την M3 σημαδούρα και μετά. Εδώ είναι. Σκάφος Βέλος λοιπόν. Μάντις,
και Καγιαλής, Eurobank. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και από εδώ. Έχουμε και από εδώ, είναι το σκάφος που έχω τη Eurobank, το σκάφος αυτό. Φρεσκάρει ο καιρός, δείτε τι γίνεται, το σπρέι, σπρέι από τα κύματα, δείτε τι γίνεται, έχει φρεσκάρει αρκετά. Ρυπές μεγάλες αέρα, εδώ είναι και πάμε. Βέλος, το σκάφος με τον Μάντι και τον Γκαγιαλή και τα πλεώματα, και τα πλεώματα, τα οποία θέλω να πω ότι η προσφορά τους είναι ακριβώς ίδια όσο και του κυβερνήτη, ακριβώς ίδια. Διότι εδώ μιλάμε για ομάδα πια και δεν μιλάμε, δεν είναι ισχυομπλοεία με ένα άτομο, οι δύο. Άρα λοιπόν τα συγχαρητήρια όλων είναι για όλα τα πλειοκλειώματα, για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Εδώ λοιπόν, να δούμε λίγο όμως και το σήμα τον Γκαβουρίδη μέσα στο σκάφος, εδώ. Εδώ είμαστε. Προσπαθούν και αυτοί. Ένα έχει πέρα. Βλέπουμε λοιπόν το σκάφος με τον Μάντι και τον Γκαγιαλή. Είναι... για τερματισμό λοιπόν, το σκάφος προηγείται είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, Μάτης Καγιαλής. Και τώρα έχουμε τον Τζότρα, το οποίο θα πάρει και το μικρόφωνο. Αντώνη, είσαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα, σε ακούμε. Είμαστε εδώ στα βέντο του σκάφους Βέλος που με χορηγό τη Eurobank. Βλέπουμε από πίσω την πανέμορφη ακτογραμμή της Άνδρου. Ο αέρας έχει κάνει ένα πικ. Βλέπετε πλανάρισμα στο πλανάρισμα, χτίζουν τη διαφορά τους. Μετά και την ατυχία του Blackjack έχουν περάσει στην πρώτη θέση και θα τη διατηρήσουν σχετικά άνετα για να πάρουν τον τερματισμό. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε κι άλλο. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο κοντινό πλάνο γίνεται. Μαλάκα, καλό.
Βλέπουμε λοιπόν την προσπάθεια εδώ των αθλητών. Στις Eurobank, που σας είπαμε προηγουμένως, είναι και ο χρυσός χορηγός. Είναι και ο χρυσός χορηγός και με συνεχεία είναι η Porsche. Αυτά είναι λοιπόν. Ο Αργυρός η Porsche, όπως μου διορθώνει ο πολύ ωραίο ο Χούκουλας. Πάμε λοιπόν να δούμε ξανά τι προσπάθειες μέσα από το Cockpit. Εδώ είμαστε. Πεντηκοστή έκτη λοιπόν ρεγκάτα, International Yacht Races, διοργανωτής όμιλος, ναυτικός όμιλος Άνδρου. Σας είπα προηγουμένως και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει κάνει κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να δείξουμε αυτά που κάνουμε. Θα δείτε το βράδυ το που ακολουθήσετε, θα σας φαίνεται απίστευτο και όμως έτσι είναι. Συνεχίζουμε να βλέπουμε το σκάφος με το Μάντι και τον Καγιαλή της Eurobank, είναι πρώτο. Κατεβαίνει πρίμα και πάει για τερματισμό. Ας δούμε όμως και μέσα στο σκάφος τι γίνεται τώρα. Εδώ, το σκάφος λοιπόν που είναι ο Σωτηρίου μαζί με τον Ανδρεάδη. Εδώ είμαστε. Για να δούμε λοιπόν. Προσπάθειες των αθλητών μας. Δείτε τι συγχρονισμό έχουνε. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, η επιτυχία δεν είναι εκεί ούτε μόνο στον καπετάνιο, ούτε στον οποιονδήποτε κάνει την τακτική, αλλά ανήκει στο σύλλογο. Είναι ο ομαδικό άθλημα ιστιοπλοεία της θαλάσσης. Άρα λοιπόν τα συγχαρητήρια και τα μπράβο ανήκουν σε όλα τα παιδιά. Βλέπετε και έχουμε και πολλά κορίτσια. Πάμε όμως και σε άλλο σκάφος να δούμε. Να, εδώ είναι ο Σίμος. Εδώ είναι ο Σίμος. Α, χάθηκε η εικόνα μας. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Προσπαθούν τα παιδιά. Ξαναγυρίζω. Κάποιος έχει μπει μπροστά από την κάμερα. Εδώ, νάτο. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι ο Σίμος, προσπαθούμε, εδώ είναι, δεν γίνεται, έχει μπει κάποιος μπροστά στην κάμερα και γυρίζω ξανά εδώ και πάμε τώρα στα ντρόμ να δούμε τι γίνεται πάνω. Χάρη, εδώ είσαι.
Συνεχίζουμε λοιπόν, βρισκόμαστε λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό. Θέλω να σας πω ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το οποίο έκανε τα πάντα. Ένα καταπληκτικό Διοικητικό Συμβούλιο. Από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τόσο πολύ την εικόνα και τον ήχο, αυτό που προσφέρουμε εμείς δηλαδή. Είναι ο πρόεδρος ο Ταμβακάκης ο Φέδωνας, είναι αντιπρόεδρος είναι η κυρία Τρικόβλου η Αντίκρια, Γενικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος ο Τατάκης, Ειδικός Γραμματέας ο Ράλης ο Γιώργος, Ταμείας Μαρτιανός Δανιόλας Ιωάννης, Έφορος Ιστιοπλοείας ο Νόνας ο Παναγιώτης, ο οποίος θέλω να πω εδώ έχει ένα πολύ ωραίο καφέ και όλο το προσωπικό και ο ίδιος είναι αυτό που λέμε απίκου να μας εξυπηρετήσουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφορος Μικροούμενος ο Λεωνάρδος ο Λουλούδης, μέλη είναι Παλιοκρασάς, ο Γιάννης ο Καβλικρασάς, ο Κυρτάτας ο Αντώνης και η Μαριάννα η Φωτοπούλου. Βέβαια υπάρχουν και οι κύριοι κάποιοι που είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι ο Στέλιος ο Μαρκουίδος, όπως είναι ο Κανλόπουλος, όπως είναι και εγώ, όλοι οι άλλοι, ο Καραουλάνης. Και άλλοι πολλοί μπορεί να κάνουν και να ξεκάσω κάποιον, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι αγώνα έχουμε κάνει. Ένα λεπτό λοιπόν πριν τον τερματισμό βλέπουμε το πρώτο σκάφος από το ντρόν που έχει ο Χάρης, ο Γκανιάτσας, καταπληκτικό πλάνο, μα καταπληκτικό στην κυριολεξία. Ας πλέσουμε όμως και από τον Τσότρα από κάτω, από επίγεια κάμερα, εδώ είναι ο Τσότρας, βλέπετε από επίγεια κάμερα, έτσι. Και εδώ βλέπετε και από την πίσω μεριά μια άλλη κάμερα που έχουμε, εδώ. Βλέπετε, το ίδιο σκάφος σας δείχνουμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρώτο. Έτσι, εδώ είναι πίσω, πρίμα. Βλέπετε και τον άνθρωπο που ακολουθεί τον Τζότρα, που ακολουθεί από κοντά το σκάφος, τον βλέπετε δίπλα. Εδώ έχουμε από τον ντρόν του Χάρη του Γκανιάτσα, το πάμε για τερματισμό, ελάχιστα μέτρα. Τερμάτισε λοιπόν, πρώτο σκάφος είναι το μέλος με τον Μάντι, τη Βενίτη και τον Γκαγιαλή και το πλήρωμά του. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όμως συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους με τέτοιες σχετικές συνθήκες για τον καταπληκτικό αγώνα που κάνανε. Ας δούμε όμως και τις τελευταίες προσπάθειες μέσα από τα Cop Kit. Εδώ λοιπόν βλέπουμε προσπάθειες αθλητών μέσα στο σκάφος. Έχουμε στήσει κάμερες μέσα στο σκάφος. Όλα αυτά live. Και ο ήχος live, τα πάντα είναι live μέσα από τη θάλασσα. Εδώ είναι το σκάφος λοιπόν του Σωτηρίου, που είναι και η μύτη του Σωτηρίου και δίπλα εδώ είναι το άλλο σκάφος που είναι κυβερνήτης ο Καμπουρίδης μαζί με τον Άκη τον Τζαρούχη και αυτός εκεί. Πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν, προσπαθούν ακίνητοι είναι για να μην έχουν το παραμικρό πρόβλημα για να μπορεί να σώσει ο σκάφος να πάει όσο μπορεί πιο γρήγορα. Πρίμα τερματισμός, επαναλαμβάνω. Πάμε.
τερματισμό, τα είδαμε τα σκάφη αυτά. Πάμε να δούμε όμως μέσα στα κοπκί τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάμε εδώ. Εδώ είμαστε. Έχουμε βέβαια δίπλα μου τώρα αυτή τη στιγμή και βλέπω να ότι χαίρεται πάρα πολύ. Είναι πρώτος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Καλογερόπουλο, τον πρόεδρο ναυτικού ομίλου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών. Ο Κώστας, ένας μεγάλος τέλεχος της ιστιοπλοείας, αγωνιστής μεγάλος, γιατρός σπουδαίος, είναι και προσωπικό μου γιατρός. Τον ευχαριστώ που ήρθε. Όμως χαίρεται να βλέπει μέσα από το κοπκίτ να επιτέλους live την τηλεόραση, από τηλεόραση. Και εδώ έχουμε εδώ ξανά άλλο σκάφος από μέσα. Βλέπετε πάνε για τερματισμό κι αυτοί. Όλα αυτά live. Και πάμε εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε το τρίτο τερματισμό, τρίτο σκάφος. Σε λίγο θα στα δώσουμε και τα μπέλα γραμμένα. Έλενα, δεν είσαι. Εδώ είμαστε λοιπόν, 12.44, το βλέπετε. Για να δούμε στο κοπκί τι γίνεται εκεί, στο 12.44, εδώ. Το βλέπετε. Ακίνητοι, μόνο και μόνο στα πρίμα, δεν κουνιέται κανείς να κερδίσουν έστω και μισό μέτρο. Εδώ είναι, πάει για τερματισμό, δείτε το και από άλλη κάμερα. Όπως σας είπα λοιπόν και προηγουμένως, στις μικρές κατηγορίες στην ιστιοπλοεία, οι γονείς στην ουσία είναι εντός εισαγωγικών χορηγοί των παιδιών, πέρα από το χρόνο που σπαταλούν. Η Ιστιοπική Ομοσπονδία λοιπόν έκανε μια χορηγία σε αυτούς τους γονείς, στους άξιους γονείς και στους ανθρώπους των σωματείων, να μπορούν να βλέπουν καθαρά και ανοιχτά τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δείτε όλα τα πληρώματα, θα μόλις γυρίσουν, θα δουν και τα λάθη τους, θα δουν και τι ωραίες προσπάθειες κάνανε. Και φυσικά θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. 44 λοιπόν τερματίζει Καμπουρίδης και το πλήρωμά του είναι και Άκης Τσαρούγης επάνω. Εξαιρετικός προπονητής στον ΑΜΕ, ένα καταπληκτικό παιδί. Αξίζει πάρα πολλά κι αυτός. Εδώ είμαστε λοιπόν, να τον δούμε και από εδώ μέσα. Να, εδώ τερματίζουν. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η live μετάδοση του Συνεργείου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Τερμάτισε και αυτό το σκάφος τώρα, τους βλέπετε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Εδώ είναι. Αυτό το ίδιο σκάφος είναι εξωτερικά, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Και εδώ είναι εσωτερικά. Τερμάτισαν λοιπόν οι άνθρωποι. Ναι, τερμάτισαν. Πάμε πάλι, ωστόσο και τους χορηγούς ξανά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάναμε τη δουλειά, αλλά νομίζω ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου με την προβολή, αλλά και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με τη live μετάδοση τους έχει ικανοποιήσει απόλυτα. Περιμένω να δω τι θα μου πούν οι εκπρόσωποι της Eurobank και των άλλων χορηγών. Εδώ λοιπόν είμαστε. Όχι, δεν έχει. Για λέγε κύριε Κούκουλα, τι γίνεται εδώ, ποιοι είναι οι χορηγοί μας. Η Eurobank είναι χρυσός χορηγός μας, η Porsche είναι αργυρός χορηγός μας, μετά έχουμε τη Libra, έχουμε Bureau Veritas, Παπαφιλίππου, Πολέμια Λίνα Δαμάντιος Λεωνίδας, Μπούταρης, Νίσος, Μπουτάρης, συγγνώμη, Νίσος, Ζάρμπης, Κουρτέσης Wine Estate, InnoShip Brokers, Κρυσιλίας, Συμβιώσεις, Άντροπ, Λάσκαρης, Εύανδρος, παραδοσιακό παντοπολείο Άνδρου,
Golden Star Ferries, Fast Ferries, Sky, Ανδριακή, Έναν Ρο, ο περίγυρος της κινηματογραφικής λέσχης Άνδρου, Εύανδρος, Άνδρος Λιβαδιά και Αστέρας 92. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Άγγελο του Χούκουλα για την ενημέρωση. Όμως, μια που βλέπετε εδώ, να σας δώσουμε και τους χορηγούς της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, είναι οι άνθρωποι που μας αγόρασαν τα μηχανήματα. Ποτέ δεν ζητήσαμε λεφτά. Περισσότερο αυτό που θέλαμε είναι να έχουμε μηχανήματα για να μπορούμε να όσο πάει να βελτιώνουμε την εικόνα. Και θα παρακαλέσω οποιοδήποτε μένει ευχαριστημένος, θα μπορεί να μας επικοινωνήσει μαζί μας να του πούμε τι άλλα μηχανήματα χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε πολλά. Η χορηγή λοιπόν της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι η www.block21.gr. Είναι μια χορηγία, είναι ο Λάμπης ο Τσουκαλάς και ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου, που από κοινού έχουν κάνει μια χορηγία 5.000 ευρώ σε υλικά, δηλαδή υλικά του live streaming. Είναι η Blue Μεταλλανέο, είναι ένα ίδρυμα ιταλικό που συνεισφέρει το 30% των εξόδων των ΑΜΕΑ, το 70%, συγγνώμη, το 30% για όσον αφορά σκάφη και προπονητικά κάπου το πληρώνει η Ομοσπονδία. Είναι η εταιρεία Arena, είναι η εταιρεία που ντύνει τους Έλληνες αθλητές της εθνικών ομάδων. Είναι η Κηφίδης, επίσης για τα ΑΜΕΑ, προσφέρει ένα χρηματικό ποσό 10.000 ετησίως. Είναι η εταιρεία Πάραλος, που ο πρόεδρος είναι ο κύριος πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου, με εννοώ, είναι του Καλαμακιού, είναι και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πάραλος. Έχει κάνει μια χορηγία σε μηχανήματα, μας αγόρασε και τα έφερε, αυτά που ζητήσαμε φυσικά. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο Γιώργος, τον ευχαριστούμε πολύ, αξίας 7.500 ευρώ. Και έχουμε και τους υποστηρικτές, που είναι η Helios, είναι μια εταιρεία μεταντρών, η οποία πραγματικά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και συνεχεία περνάμε στην καλύτερη ίσως εταιρεία του κόσμου, στις μεταδόσεις, στο broadcasting, είναι η Live View, με την εταιρεία PTS δίπλα που βλέπετε, είναι του Πάνου του Πιερίδη, ένας άνθρωπος που ανήκει στην ομάδα μας, τον μόνο να πω, και είναι και σύμβουλος δικός μας, αλλά και απόλυτος συνεργάτης. Στεναχωριέται όταν δεν πάμε καλά, χαίρεται πολύ όταν πάμε καλά, και αυτός και οι συνεργάτες του, όπως είναι και ο Δημήτρης, ο τεχνικός του, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και στην Κύπρο που θα παίξουμε σε λίγο καιρό. Έχουμε την ODS, μας έχει δώσει μια καταπληκτική κάμερα. Έχουμε επίσης μια κοινωνική προσφορά της εταιρείας του Πανεπιστημίου Πατρών, συνεργασία με την Ομοσπονδία, που είναι το Χάρι σε Ζωή και αφορά τον Μυρό των Οστών. Και έχουμε και την εταιρεία, την Outel, είναι μια καινούργια συνεργάτη εταιρεία, η οποία νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να βελτιώσουμε τα ντρόν ακόμα περισσότερο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όσοι θέλουν να μας βοηθήσουν με τεχνικό εξοπλισμό, ας επικοινωνήσουν μαζί μας. Και ξαναγυρίζω στον αγώνα να δούμε ποιο είναι το τέταρτο σκάφος τώρα. Αντώνη, είσαι στον αέρα. Είμαστε με το τέταρτο σκάφος, το Gray 970, 1X362 το Pega. Βλέπετε εδώ πως με το μπαλόνι του κάνει μια πολύ δυνατή κούρσα. Είναι μικρό σχετικά σκάφος, αλλά έχει καταφέρει να είναι στις μπροστινές θέσεις, αθόρυβα. Είναι το σκάφος, το 970 είναι το σκάφος του κυρίου Αλεβιζάκη, με το πλήρωμά του. Δείτε τους. Κατεβαίνουν πρίμα, Αντώνη, ξαναγυρίζουν. Είναι προς την Πρίμνη και σιγά σιγά πάνε οδεύουν προς τον τερματισμό. Η ένταση του ανέμου είναι ισχυρή, αλλά έχει αυξομοιώσεις. Και τους βλέπετε πως τώρα βγήκε λίγο και ο ήλιος, κάνει τα πλάνα μας ακόμα πιο όμορφα. Πάνε προς τον τερματισμό. Δεν είναι εύκολο, γιατί εδώ μιλάμε για σκάφη τα οποία πρέπει να συνεργαστούν παραπάνω από 1-2 άτομα, όπως έχουμε συνηθίσει με τα δόση μας στο τρίγωνο. Κάτι το οποίο κάνει τις προσπάθειές τους, ειδικά σε συνθήκες δύσκολου, ισχυρού αέρα, δύσκολες. Αλλά βλέπετε πώς θα καταφέρνουν. Όλα τα πληρώματα, συγχαρητήρια. Σήμερα είχαμε αρκετές ζημιές και από σκάφη τα οποία θεωρούνταν φαβορή. Αλλά ευελπιστούμε να τους δούμε αύριο πιο δυνατούς στην παράκτη αισιοδρομία μας.
Ήταν μια πολύ όμορφη συνδρομή αυτή που εξελίσσεται. Σίγουρα δεν έχουν ευχαριστηθεί όλοι. Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι και στους δέκτες σας εξίσου όμορφο με αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ στον 56ο αγώνα της Άνδρου. Καθώς ο στόλος κατευθύνεται στο τελευταίο μπράτσο, τον μπράτσο του τερματισμού. Τώρα βλέπετε, ήρθε μια σπηλιάδα, λασκάρουν τα πανιά τους λίγο για να μην φάνε μπρόουτς. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε εδώ, λασκάρουν. Όπα! Δεν το απέφυγαν. Μιλάμε για μια ρηπή ανέμου πάρα πολύ δυνατή. Λασκάρουν γρήγορα την παλωνόσκοτα για να ισχύσει το σκάφος και τώρα θα ξαναπάρουν ποδίζοντας. Βλέπετε πόσο γρήγορες και κύριες πρέπει να είναι οι συνθήκες. Δεν είναι εύκολο. Κοιτάξτε. Και τώρα ξανά ποδίζουν. Και τώρα το σκάφος θα πάρει το πλανάρισμα. Κατεβάζουν το παλόνι. Επιλέγουν πριν τον τερματισμό να μην ρισκάρουνε. Σοφή κίνηση θα έλεγα. Καθώς έχουν αρκετή απόσταση από το. Βλέπετε λοιπόν, εδώ είδατε τώρα, πόσο σημαντικό είναι το να μπορούν οι αθλητές και ιδιαίτερα οι κυβερνήτες να μπορέσουν, που είναι πιο έμπειροι φυσικά, να μπορέσουν να δουν τα λάθη, να μην ξαναγίνει αυτό το λάθος. Άρα λοιπόν, πέρα από το θέμα που παρουσιάζουμε εμείς, έχουν και μεγάλο προπονητικό έργο οι μεταδόσεις μας, να μπορούν λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα να δουν μέσω του YouTube αυτούς τους αγώνες. Και τώρα η μεγάλη μας παράκληση. Αν αυτά που είδατε, αν αυτά που ακούσατε σας άρεσαν, δεν θέλουν τίποτα τα παιδιά αυτά. Ένα απλό πράγμα. Μπαίνετε στο YouTube και γράφετε Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ή στα αγγλικά Hellenic Sailing Federation και πατάτε εγγραφή. Τίποτα άλλο. Δεν έχετε καμία οικονομική δέσμευση, καμία άλλη δέσμευση. Παρά μόνο θα μπορείτε έτσι να παίρνετε και τις ειδοποιήσεις μας πότε παίζουμε και ποιους αγώνες δείχνουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αν μας αγαπάτε, δείξτε το με έναν τρόπο. Μπείτε στο Hellenic Sailing Federation, είναι στο YouTube φυσικά, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία λοιπόν, ή Hellenic Sailing Federation, στο κανάλι του YouTube, πατάτε εγγραφή και τίποτα άλλο. Καμία δέσμευση, δεν έχετε τίποτα απολύτως. Για μας όμως είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να έχουμε κάποια μέσα μικρά έσοδα για να την καταστήσουμε. Να λόγω χάνει σήμερα, βάσαμε μια ζημιά μεγάλη. Τα μικρόφωνα της Έλληνας Δημητρακοπούλου αχρηστεύτηκαν και είχε και πρόβλημα και με το κύμπαλ. Αυτά, αν σας τα υπολογίσω έτσι πολύ γρήγορα, ξεπερνούν τα 3 με 4 χιλιάρικα ζημιά. Έτσι. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να την καταστήσουμε αύριο, να είμαστε έτοιμοι. Αυτά λοιπόν, και περιμένω να δω τις εγγραφές σας. Επαναλαμβάνω, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, στο YouTube είμαστε πάντα. Ανοίγουμε λοιπόν YouTube, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Εγγραφείτε και όλα καλά. Εμείς και αύριο θα σας δείξουμε. Έχω να πω δε ότι μόλις τερματίσει το τέταρτο σκάφος. Το πέμπτο σκάφος, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν το σκάφος του κυρίου Αλεβιζάκη με το πλήρωμά του και τώρα
επικρατής με διόρθωσε και καλά έκανε ο άνθρωπος, μιλάω για τον κύριο Ανδρεάδη, είναι στη διοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Ένα από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους συλλόγους. Το είπα και πριν, αλλά πρέπει να το επαναλάβω. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν ο στρατής που θα τον δω σε λίγο μου δώσει και τα στοιχεία του συλλόγου και μια μικρή έτσι γρήγορη ιστορία που θα πω αύριο και για τα δύο σωματεία αυτά που συνεργάζονται πάρα πολύ ωραία. Να πω και τα διοικητικά συμβούλια, το διοικητικό συμβούλιο των ανθρώπων δηλαδή, που διευθύνουν σήμερα με επιτυχία τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Στρατή, ζητάω συγγνώμη για το λάθος μου, αν και το ανέφερα, αλλά μόνο μία φορά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά ήθελα να πω. Και πάμε τώρα να δούμε, θερμάτισε και το σκάφος αυτό. Θα πάει τώρα ο Τσότρας να βρει και το άλλο, το πέμπτο σκάφος που έρχεται. Ωστόσο, να δούμε μια συνέντευξη εμείς, λίγα πλάνα θα σας δείξουμε, από την εινογνωσία που έγινε χθες. Για να δούμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναυτικού ομίλου Άνδρου, του ομίλου που φιλοξενεί τον αγώνα και φιλοξενεί φυσικά και εμάς και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για τον όμιλο και για τον αγώνα που είναι θεσμός. Πλέον είναι 56 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που διοργανώνεται. Είναι 58 χρόνια, αλλά χάσαμε δύο χρονιές. Η μία ήταν με την τραγωδία της Κύπρου το 1974 και με την πρώτη χρονιά του COVID που δεν υπήρχε δυνατότητα για αγώνες και εκδηλώσεις. Άρα είμαστε 58 χρόνια, είμαστε από τους παλαιότερους διαρκείς αγώνες στην Ελλάδα και από τους δυσκολότερους. Όλο το νησί συμμετέχει, δεν είναι μόνο ο Ναυτικός Όμιλος και έχουμε πολύ εθελοντική δουλειά για να χορευτούμε και τα σκάφη και τους καλεσμένους και να μάθουν το νησί μας, να μάθουν τι παράγουμε, γιατί είμαστε πολύ παραγωγικό νησί, δηλαδή είμαστε τα νησιά που δεν εισάγουμε τα τρόφιμά μας, τα παράγουμε, έχουμε ωραιότατα προϊόντα και τέχνη. Mm-hmm. Η τέχνη μπορώ να πω την τάξη. Την εισάγουμε, δηλαδή έχουμε πάντα ωραίες εκθέσεις στο Μουσείο Βουλανδρή, στο Μουσείο Κεδονίας και σε άλλα έχουν την γκαλερί. Είναι, θα έλεγα, ένα καλοκαιρινό φουάρ τέχνης που μπορεί κανείς να περάσει στην Άνδρο. Και τον Ιστιοπλοϊκό Γόνα, σαν ναυτικό νησί, έχουμε μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα νέων που μετέχουν από παιδιά εδώ του νησίου, από πολύ μικρά, από 6 χρονών μέχρι και πέραν των 18 και είναι και μετά συνεχίζουν ιστιοπλόοι, δάσκαλοι, ιστιοπλέες κλπ. Άρα στη γνωρίζουμε και την αθλήτριά σας, συγγνώμη, σε ζεκόβω την κυρία την Κοκκινάκη, η οποία στο Optimist έχει γράψει ιστορία. Ναι, αλλά και παλαιότερα. Αλλά και φυσικά παλαιότερα, απλά λέω. Από ό,τι έχω ερευνήσει, η πρώτη Ελληνίδα ιστιοπλός Ανδριώτσα ήταν. Το 1960 η κυρία Ειρήνη Δάμπαση, η οποία θα μας κάνει την τιμή να έρθει και στην απονομή να βραβεύσει τα παιδάκια. Πολύ όμορφα. Η οποία, σας λέω, έχει κερδίσει πανελλήνια πρωταθλήματα, καπετάνισα σε Star, σε Lightning, σε ανοιχτή θάλασσα. Να τις μιλήσουμε οπωσδήποτε τώρα. Να τη βρείτε οπωσδήποτε, γιατί σας λέω, είμαστε περήφανοι που είχαμε και την πρώτη γυναίκα ιστιοπλοό στην Ελλάδα, πρωταθλήτρια. Έτσι. Και συνεχίζεται, όπως βλέπετε, η παράδοση. Έχουμε και και τη Σοφία την Καραουλάνη στα Λέιζερ, που είναι στην εθνική ομάδα. Η Σίλια, βέβαια, μας καταπλήσει κάθε χρόνο στα παγκόσμια. Πέρσι πρώτη στο παγκόσμιο, φέτο 8η, πάντως σταθερή πάντα. Και όποιος δεν ξέρει, η ιστιοπλοεία έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική. Πάρα πολύ καινούριες χώρες. Δεν τις βλέπαμε πριν 20 και 30 χρόνια. Δούμε συνέχεια λοιπόν, συνέχεια την συνέντευξη. Ας πάμε λίγο στον δραματισμό. Αύριο θα τη δούμε στη συνέχεια του Προέδρου. Και επαναλαμβάνω, είναι ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, Ναυτικός Όμιλος Άνδρου, στην διοργάνωση. Αυτά είχα να πω. Και πάμε να δούμε τώρα. Θοδό, είσαι στον αέρα, σε παρακαλώ. Τσότρα, πες μας τι γίνεται εκεί. Τερματίζει το Grey 293 το ΑΟΡΑ τώρα. Μετά από πολύ όμορφα αγώνα, σε όλα τα πληρώματα να σημειώσουμε εδώ ότι βλέπουμε πολύ γνωστές φυσιογνωμίες με δυνατά βιογραφικά. Είναι η αφρόκρεμα της ανοιχτής θάλασσας των σημερινών εποχών εδώ πέρα. Τερμάτισε λοιπόν μόλις το σκάφος και κατευθύνεται προς το λιμάνι και εμείς σιγά σιγά θα ανοίξουμε το πλάνο μας για να δούμε τον υπόλοιπο σόλο. Θα προσπαθήσουμε και με zoom. Τους βλέπετε εδώ να έρχονται, είναι τα υπόλοιπα σκάφη, θα τα έχουμε σε κοντινή λήψη σε λίγο.
λοιπόν είναι ο τερματισμός. Πρώτος κάπως είχαμε λοιπόν το GRE 440, το Velos, Eurobank Private Bank. Είναι με τον Μάντι, τον Πάνο και τον Παναγιώτη, τον Μάντι και τον Καγιαλή. Έχουμε το δεύτερο σκάφος, είναι το GRE 40, το Ελληνίξ σκάφος. Είναι ο Στέλιος Σωτηρίου, είναι μέσα και ο Άκης ο Τσαρούχης. Έχουμε τρίτο σκάφος, είναι το GR1244, Αριστοφάνη Ιντιάνα Shipping Services ΑΕ, είναι ο Στέλιος, ο Σίμος ο Καμπουρίδης, είναι μέσα και ο Στρατής, είναι μέσα εκεί και νομίζω και ο... Δύο λεπτά. Είναι... Εδώ έχουμε κυβερνήτη, είπαμε. Το Σίμο, εδώ είναι, ναι. Σωστά τα έχω πει. Ο Ανδρεάδης είναι στο δεύτερο σκάφος, στο τράτα. Πάμε λοιπόν. Τέταρτο σκάφος είναι το GR970. Είναι το ΠΕΚΑ Χουραδής μπρος. Τον Αλεβιζάκη. Και το πλήρωμά του φυσικά. Και πέμπτο είναι το GR Aurix. Με κυβερνήτη εδώ έχω ένα GMIO Φάριο. Φάρο. Αυτά λοιπόν είναι τα πέντε σκάφη, τα βλέπετε. Και να γυρίσω πάλι να μου ανοίξει το πλάνο Τσότρας να μου πει για το επόμενο σκάφη τερματισμού. Θα τα δείξουμε όλα, κύριε Τσότρα, όλα. Μετά το ΠΕΚΑ τερμάτισε τα ώρα και τώρα τερμάτισε μετά το σκάφος Speed, παρόλο που είχε πρόβλημα στη Μαΐστρατο, όπως είπαμε. Και τώρα ακολουθούμε για τον τερματισμό. Το σκάφος με 43-951, το Αιωλία. Το Αιωλία λοιπόν τερματίζει τώρα. Βλέπετε όλα τα πληρώματα είναι χαμογελαστά, αν και πολύ χαρούμενα, αν και πολύ κουρασμένα, συγγνώμη. Ήταν μια επίπονη ιστιοδρομία. Τώρα θα τερματίσει, τους έχουμε στο πλάνο μας. Ακούστηκε και η κόρνα του τερματισμού, βλέπετε και τον τερματισμό μας εδώ. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο σκάφος, που είναι ο Κώστας ο Μάνθος. Άλλος ένας πολύ καλός μας ιστιοπλός στην ανοιχτή θάλασσα. Βλέπετε, δεν μπορεί να κρατηθεί εύκολα το πλάνο, έχει πολύ αέρα όταν γυρνάμε προς τον άνεμο. Σιγά σιγά τερματίζουν όλα τα σκάφη. Το σκάφος που βλέπετε με νούμερο 1290, η ομάδα της Φουρούνο. Πολύ έμπειρος ιστιοπλός ο Κώστας, τερματίζει και αυτός. Συγγνώμη για το πλάνο, το κίμπαλ δεν μπορεί πλέον να κρατήσει την κάμερα εύκολα. Είναι το σκάφος Τζόρτζιο, το σκάφος Τζόρτζιο που κατευθύνεται προς τον τερματισμό. Έχει βγάλει πάρα πολύ αέρα, βλέπετε, πρέπει να λασκάρει, αλλιώς θα φάει broach. Λασκάρει πάρα πολύ έμπειρος. Τερματίζει μόλις, βλέπετε στο βάθος τα σκάφη που έχουν κατεβάσει πανιά. Τερμάτισε. Και τώρα σιγά σιγά θα κατευθυνθούμε προς τον υπόλοιπο στόλο. Είναι τους βλέπετε, είναι μακριά, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά, αν και το κείμενο είναι μεγάλο, να και τους κρατήσουμε στους δέκτες σας, καθώς πάμε να τους συναντήσουμε. Πραγματικά μπράβο, και αν στα μεγάλα σκάφη που τερμάτισαν νωρίς, τι να πούμε, συγχαρητήρια και θα επιβραβευτούν. Αυτοί είναι πραγματικά ήρωες, ερασιτεχνικά πληρώματα που προπονούνται όταν μπορούν, οι περισσότεροι εργάζονται. Και σε τόσο δυσμενείς συνθήκες, εδώ στις πανέμορφες Κυκλάδες, στο νησί της Άνδρου, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να τερματίσουν. Το κύμα έχει μεγαλώσει. Οι περισσότεροι επιλέγουν να μην σηκώσουν μπαλόνι πια. Θα δούμε μάχη τώρα, είναι δύο σκάφη τα οποία είναι μαζί. Thank you.
Για να δούμε, για να δούμε. Δεν εγκαταλείπει κανείς. Μέτρο, μέτρο, πλανάρισμα στο πλανάρισμα. Τα δύο αυτά σκάφη. Ποιο θα καταφέρει να περάσει τη γραμμή τερματισμού πρώτο. Σταβέντο. Σταβέντο. Είναι το σκάφος με νούμερο 933. Έχει φρεσκάρει αρκετά τώρα. Έχει φρεσκάρει αρκετά. Σταβέντο είναι το γκρέ 933. Και Σοφράνο είναι το σκάφος 1353. Μάχη πραγματική. Μάχη πραγματική. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πραγματικά εδώ. Boat to boat. Boat to boat. Τι να πούμε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πλώρη, πλώρη. Απίστευτα. Απίστευτα τα πληρώματα. Είναι το σκάφος Ventus. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε το όνομα και του άλλου σκάφους. Είναι το σκάφος Ventus και το σκάφος Αφρόεσα. Εδώ κοιτάξτε. Πλώρη, πλώρη. Προς τον τερματισμό. Μετά από τόση ώρα, μετά από τόσα μίλια, με τόσα αυξομοιώσεις οι συνθήκες των εντάσεων και κοιτάξτε, να δούμε εδώ τερματισμό. Πάμε να πάρουμε. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπορεί να εφησυχάσει κανείς. Νομίζω όμως ότι στο τέλος θα το ευχαριστηθούν και τα δύο πληρώματα. Κοιτάξτε εδώ, τώρα το πλεονέκτημα το έχει το Σοφράνο σκάφος στο Αφρόεσα από το Ventus. Για να δούμε. Κοιτάξτε, μέτρο μέτρο. Δείχνει το Ventus τώρα στο τέλος να ξεκολλάει, να παίρνει ένα πλανάρισμα. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εδώ θυμίζει τρίγωνο η κούρσα μέχρι το τελευταίο πλανάρισμα. Ξεκολλάει το Ventus λίγο, αλλά κόβει ο αέρας. Απίστευτο, πριν από λίγο είχαμε 20-25 κόμβους και τώρα έχει κόψει. Για ποντρών της Γκανιάτσας, ένας άνθρωπος που έχει δώσει τα πάντα. Ας δούμε όμως λίγο και τερματίζει και πίσω ότι το σκάφος Αφρόεσα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Τώρα θα δείτε εδώ τον τερματισμό. Μπράβο και πάλι μπράβο σε όλα τα πληρώματα. Ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας όμως. Είδαμε τους τερματίες, ήταν τα δύο σκάφη, τη μονομαχία που είχαν μέχρι τέλος. Να δείτε αυτή την περίφημη ομάδα όπως εσείς τη λέτε. Με τα τηλέφωνα και τα μηνύματα που στείλατε, είναι μετά και θα παρακαλέσω, ξέρετε, συνέχεια αυτό που γίνεται με τα μηνύματα. Δεν έχω τη δυνατότητα μετά να έχω επικοινωνία μέσα με το Στίβο. Αν ό,τι θέλετε λοιπόν, στείλτε τα μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Από όλο τον κόσμο έρχονται, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι μας βλέπουν τόσες χιλιάδες κόσμος, 105.000 κόσμος μέχρι στιγμής, μιλάμε για το πρώτο οχτάμηνο, με 59 χώρες, έτσι. Και βέβαια, ας σας δώσω και τα άλλα στοιχεία, θα τα ανεβάσω σε λίγο ή αύριο, τα επίσημα στοιχεία του. Είχαμε 780.000 εμφανίσεις. 18-19 ώρες, 19.000 ώρες συνεχούς μετάδοσης. Ποσοστά 33,5 γυναίκες στο υπόλοιπο άντρες. Ηλικία, η πιο ηλικία με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα είναι 34 με 45. Αυτά λοιπόν, και να δούμε λίγο την ομάδα μας, αυτή τη σπουδαία ομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ομάδα live streaming της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Κώστας Ζαριανάκης λοιπόν στο στούντιο. Συνεργάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πληροφορικής, εξαιρετικός,
βοηθάει σε όλα όπου μπορεί. Έχει γίνει expert και στον εικόνα που δεν έχει ιδέα, έτσι. Πάμε Χάρης Γκανιάτσας. Ο άνθρωπος είναι από τους πρώτους μου συνεργάτες, ο πρώτος ίσως θα έλεγα, που είναι ικανός, κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι, μόνο που όπως σας είπα δεν μας βάζει το βράδυ να κοιμηθούμε. Αντώνης Τσότρας, ένα παιδί αθλητής, ενεργή ακόμα, προπονητής, ένα παιδί με ατέλειωτο ήθος και άτσιος συνεργάτης. Είδατε άλλωστε από τα πλάνα που και τη μετάδοση ήταν και το μόνο που σκάφος, το μόνο σκάφος που μπορούσε να κάνει μετάδοση, όλα τα άλλα τα μικρόφωνα βγήκαν out. Ηλίας Κατουμαράν, Κατουμάν, ναι, είναι στον δρόμο, ναι, είναι στον δρόμο ένα. Άγγελος Κούχουλας δίπλα μου στο στούντιο. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τα πάνελ, που φρόντισε για τις συνεντεύξεις να βγουν στον αέρα. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα, στείνει το συνεργείο, ένα νέο παιδί αλλά με μεγάλο ταλέντο. Έλληνα Δημητρακοπούλου, πέρα για πέρα, είναι η ψυχή της οργάνωσης, με την έννοια ότι άμα της ξεφύγει κάτι, κάνει ολόκληρο επεισόδιο. Δηλαδή δεν θέλει να λείψει ούτε καρφίτσα. Πέρα ότι είναι μέσα στη θάλασσα, κάνει εκπληκτικές μεταδόσεις, γιατί είναι μεγάλη αθλήτρια με συμμετοχές στην Ολυμπιάδα. Και φυσικά σήμερα βγήκαν τα μηχανήματα που είχε out και τα μικρόφωνα πανάκριβα και η κάμερα. Αλλά κατάφερε με ένα δεύτερο κινητό που είχε να δώσει εικόνα. Μπράβο στην Έλενα. Και έχουμε και την Κάλλη τη Δίκη, είναι μια καινούργια συνεργάτη, η οποία ασχολείται με τα highlights, αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, μπορεί και δίνει ζωντανά. Θα δείτε σε λίγο, γιατί δεν προλάβαμε να τα δείξουμε όλα αυτά. Να δείτε πόσο σημαντικά είναι αυτά που έχει κάνει αυτή η κοπέλα. Είχα να σας πω και τώρα σιγά σιγά ο Αντώνης ακόμα είναι στον αέρα, να τον δούμε. Τερματίζει άλλος κάπως τώρα, εδώ είναι, να το δούμε και αυτό. Και σε λίγο θα συνεχίσουμε λίγο τις συνεντεύξεις. Θέλω να πω ότι θα είναι και... ...στην κατάταξη, μπράβο στα παιδιά όλα. Συγχαρητήρια. Συγγνώμη, δεν είναι εύκολο να κρατήσουμε την κάμερα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Και τώρα πάμε για... Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι... Εδώ είναι και η χορηγή μας. Εδώ τελειώνει σιγά σιγά μετά. Πώς θα συνεχίσουμε με την συνέντευξη του Προέδρου της Άνδρου. Ξανάνοιξε. Της Άνδρου. Επόμενο σκάφ. Είσαι εκτός αέρα. Όχι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε λοιπόν τη συνέντευξη στην Εινογνωσία. Αυτά από μένα, αν θέλετε τίποτα άλλο εδώ πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν και ευχόμαστε αύριο να απολαύσουν τον αγώνα και μέσα και κυρίως τον απολαύσουν φυσικά οι αθλητές που είναι πάνω απ' όλα, να μπουν να χαρούν τη θάλασσα και τις συνθήκες. Με όλες τις συνθήκες. Έτσι όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παπαντονίου, είναι γνωστός βέβαια σε όλους μας, είναι πρόεδρος επιτροπής αγώνων και στον συγκεκριμένο εδώ αγώνα στην Άνδρο. Θα μας πείτε και εσύ λίγα λόγια, σε παρακαλώ κύριε. Θα πει ένας υπέροχος αγώνας, ο οποίος τον τιμούν οι ιστιοπλόοι, τον θέλουν, τον αγαπάνε αυτόν τον αγώνα και από ό,τι βλέπω οι συμμετοχές είναι καλές, πολύ καλές, με αξιόλογα σκάφη και τα πληρώματα δεν ακόμα πιο αξιόλογα. Οι συνθήκες για το που ήταν τα σκάφη δεν θα πω ότι ήταν οι καλύτερες, κάποια στιγμή μείναν τα σκάφη από αέρα, κάποια στιγμή είχαν αρκετό αέρα, γύρω στις 5 ώρα τερμάτισε και το τελευταίο σκάφος το πρωί. Σήμερα ξεκουράζονται, αύριο έχουμε ένα τοπικό αγώνα γύρω στα 18 μίλια και μεθαύριο έχουμε την εκκίνηση για τον τερματισμό της ιστιοδρομίας, το οποίο θα γίνει μεταξύ της Άνδρου και της Τίνου. Και μια ερώτηση λίγο πιο προσωπική, δεν έχει να κάνει συγκεκριμένο αγώνα. Βλέπουμε κινήσετε πολύ εύκολα. Μιλάω στον ελληνικό, συγγνώμη, μπερδεύομαι γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πολύ εύκολα από τα ντίνκι στην ανοιχτή θάλασσα, Ελλάδα, εξωτερικό. Πώς ήταν η χρονιά φέτος? Την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ήταν στο Πανευρωπαϊκό Optimist. Φέτος, επειδή είχα ένα commitment οικογενειακό, μου ήρθε ο Αγγελός από την Αυστραλία, δεν είχα βάλει ούτε έναν αγώνα στον Αύγουστο. Εδώ ήρθα με χαρά γιατί ξέρω ότι θα βρεθούμε με πολλούς φίλους και ο αγώνας είναι πάρα πολύ καλός. Το επόμενο παγκόσμιο J24 στη Θεσσαλονίκη, Βιλαμούρα Πανευρωπαϊκό 49er που είναι και πρόκληση
εκεί, από εκεί και μετά βλέπουμε. Είμαστε μαζί μας τον κύριο Κουρτέση, τον κύριο Μάκη, ο οποίος εκτός από αθλητής τρέχει με το σκάφος στο Blackjack, είναι και χορηγός του πρωταθλήματος και είναι και ιδιοκτήτης αυτού του υπέροχου κτήματος στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον αγώνα. Για τον αγώνα ξεκινήσουμε. Ο αγώνας είναι από τους πιο παλιούς αγώνες στην Ελλάδα και θα έλεγα, αν όχι ο πιο δύσκολος, από τους πιο δύσκολους, διότι έχει διαδρομή με νυχτερινή διαδρομή. Μάλιστα. Έχει να περάσει το Κάβο Ντόρο που οι συνθήκες είναι πάντα δύσκολες. Απεδείχθηκε αυτή τη χρονιά. Ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Δεν είχε αέρα, άλλαζε ο αέρας, δεν ξέραν τα σκάφη τακτική να κάνουν. Αλλά εμείς το απολαμβάνουμε. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει και αγαπάμε την ιστιοπλοεία. Πάνω απ' όλα φυσικά. Είδαμε ότι φτάσανε μάλιστα πολύ αργά το βράδυ εξαιτίας. Φτάσανε πολύ αργά το βράδυ, ναι. Μάλιστα. Θα μας πείτε δύο λόγια λιγάκι εδώ και για το event το σημερινό. Εδώ εμείς ξεκινήσαμε από αγάπη για το αμπέλι και το κρασί με ένα μικρό αμπέλι από τους παππούδες μας στο Ιπανό χωριό της Τενιές. Και όταν αγοράσαμε αυτό το κτήμα σκεφτήκαμε να βάλουμε αμπέλια. Και το ένα φαίνει το άλλο, η Άνδρος δεν είχε ετικέτα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια ετικέτα που να διατίθεται στην Άνδρο. Κάνουμε όλα εδώ, γίνονται απόλυτα βιολογικά, βιολογική καλλιέργεια και βιολογική υνοποίηση, είμαστε πιστοποιημένοι από τη ΔΙΟ. Και τα πάντα γίνονται με φυσικό τρόπο. Προσπαθούμε δηλαδή να πετύχουμε την καλύτερη ποιότητα, την καλύτερη δυνατή ποιότητα, χωρίς να προσθέτουμε χημικά στο κρασί μας. Αυτό είναι πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και εδώ και στον αγώνα φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Πιταούλη. Είναι από την Eurobank. Η Eurobank είναι ο χρυσός χορηγός του συγκεκριμένου αγώνα και υποστηρικτής του αγώνα από ό,τι ξέρω αρκετά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά. 6 χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκινήσαμε από τα 50 χρόνια του Άνδρος Ρεγκάτα, του Big John. Και είμαστε 6 συνεχόμενα χρόνια με μία διακοπή λόγω κορονοϊού. Αυτή την περίοδο είμαστε χρυσή χορηγή, έχουμε τη χαρά να είμαστε χρυσή χορηγή. Έχουμε τη χαρά να βλέπουμε τη ρεγκάτα να μεγαλώνει στη συμμετοχή κάθε χρόνο με πολύ ωραία πληρώματα, με πολύ ωραία προσπάθεια από την πλευρά του ναυτικού ομίλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Η αλήθεια είναι ότι και το νησί της Άνδρου μας υποδέχεται με πολύ μεγάλη αγάπη και είναι κάτι που το εκτιμούμε πολύ και το αγκαλιάζουμε και εμείς με τη σειρά μας. Η χορηγία μας γίνεται από το private banking της Eurobank. Το group private banking ουσιαστικά δραστηριοποιείται σε 4 χώρες: Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Κύπρο και Λονδίνο. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ και γνωστούς και φίλους και πελάτες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίως που βρίσκεται δίπλα στο άθλημά μας. Είμαστε και εμείς στην οικογένεια της Ιστιοπλοείας ανήκουμε, οπότε ευχαριστούμε διπλά. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Χαμπάκη, είναι ο επικεφαλής του private banking της Eurobank και μας έχει έρθει μάλιστα το Λουξεμβούργο, αν δεν κάνω λάθος. Μας πείτε και εσείς δύο λόγια σας παρακαλώ. Με μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή είμαστε στην Άνδρο ως χρυσή χορηγή του Άνδρος Ρεγκάτα για 6η συνεχόμενη χρονιά. Ο κορονοϊός μας έκανε ένα μικρό break, όμως ευτυχώς είναι πίσω μας. Αυτό το τριήμερο, εκτός από το αγωνιστικό μέρος, μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε με ωραίους ανθρώπους και τους ανθρώπους της Άνδρου, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες και τους αθλητές αυτού του διαγωνισμού. Ανυπομονούμε πάρα πολύ αύριο να δούμε τις τοπικές ιστιοδρομίες και το βράδυ να μαζευτούμε όλοι στο ναυτικό όμιλο που ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που έχει βάλει για την επιτυχή διοργάνωση αυτού του τριημέρου, να τα πούμε και εκεί από κοντά και να δούμε και να τιμήσουμε τους νικητές αυτής της ιστιοδρομίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να είναι η Eurobank δίπλα στα ιστιοπλοϊκά γεγονότα και στο μέλλον. Πάντα θα είμαστε να στηρίζουμε τα ιστιοπλοϊκά και τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μαζί μας και τον κύριο Παλαιολόγο, είναι ο κυβερνήτης του σκάφους PIT. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς δύο λόγια για τον αγώνα. Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα, αν δυσκολευτήκατε χτες με τον καιρό. Οι αγώνες της Άνδρου έχουν πάντα την ιδιαιτερότητά τους και ο χθεσινός δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Δηλαδή ήταν ένας αγώνας όπου ενώ ξεκινήσαμε με μια πρόληψη ότι δεν θα φυσάει και σκεφτόμασταν με αγωνία πώς θα
διασχίσουμε όλα αυτά τα μίλια. Είχε ένα πολύ καλό αέρα, γρήγορο, πήγαμε, περάσαμε την Τζιά με πολύ στρωτή πλεύση πρίμα και ήμασταν και σε πολύ καλή θέση. Δηλαδή κάποιες ημέρες είπαμε πει σκεφτόμαστε μήπως πάραμε τη Λιγανία. Μετά έπεσε η γνωστή μουνάτσα, ανατράπησαν τα δεδομένα και έγινε ένας αγώνας που για μας τέλειωσε στις 2:20 το πρωί. Πήγαμε καλά, βγήκαμε δεύτερη και ο επιβεβαίωσε την ρίση ότι είναι the toughest race. Η άνδραση είναι καταπληκτική, η περιποίηση είναι θαυμάσια και το κρασί του κυρίου χτες είναι. Για αύριο τι προβλέπετε? Αύριο θα έχει αρκετό αέρα και θα κάνουμε ένα αγώνα σαν τρίγωνο, δεν είναι τρίγωνο, αλλά σχετικά σύντομο. Θα είναι αρκετά απαιτητικός, διότι θα είναι ισχυρός ο άνεμος και την Κυριακή, όπου υπάρχει ο αγώνας μέχρι το δύσβατο, θα είναι ακόμα περισσότερο αέρας. Είναι ένας αγώνας στα πρίμα και ένας αγώνας σχετικά σύντομος. Οπότε προσβλέπουμε και στα δύο με μεγάλη χαρά. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Με την ιστιοφλοεία. Ναι, ναι. Παραπάνω από όσα θέλω να ομολογήσω. δηλαδή τουλάχιστον 60. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Και να περάσετε και να απολαύσετε κυρίως την ιστιοφλοεία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάντι. Τον γνωρίζουμε όλοι από τις μεγάλες επιτυχίες στην κατηγορία του 470. Εδώ τον συναντάμε ως κυβερνήτη του σκάφους Βέλος στην ανοιχτή θάλασσα. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια και για τον αγώνα εδώ, αν θέλεις και για την φετινή σας χρονιά γενικότερα. Βρισκόμαστε στον ιστορικό αγώνα της Άνδρου, το πιο σκληρό αγώνα όπως ήθιστε να λέμε εμείς δύο πρώοι. Η χτεσινή κούρσα ήταν μια δύσκολη. Θα σε διακόψω ένα λεπτό εδώ. Γιατί τον λέτε από το πιο σκληρό αγώνα? Θες να μου πεις λίγο για ποιο λόγο το. Είναι οι συνθήκες, τι είναι αυτό που τον κάνει? Ο αγώνας συνήθως λέμε ότι είναι ο πιο σκληρός αγώνας γιατί το πρώτο μπράτσο, που είναι 72 μίλια, γίνεται πάντα νύχτα. Μας πετυχαίνει νύχτα και νύχτα μας πετυχαίνει στο πιο δύσκολο κομμάτι του, ενώ περνάμε το Κάβο Ντόρο και είμαστε από την έξω μεριά του Σαρονικού, να πούμε έτσι. Είμαστε μέσα στο Αιγαίο, όπου οι συνθήκες, συνήθως ο άνεμος δυναμώνει, το κύμα μεγαλώνει, είναι νύχτα, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ωραία. Και στην επιστροφή προς το Δύσβατο, το λέει και το όνομα Δύσβατο, πάλι έχει συνθήκες δύσκολες, οπότε θέλει να είσαι έμπειρος, να προσέχεις την ασφάλεια του σκάφους, του πληρώματος, για να καταφέρεις πρώτα να τερματίσεις και μετά να δεις το αποτέλεσμα. Ωραία. Οπότε πες μας για τον αγώνα, σε διέκοψα. Ήθελα απλά να καταλάβω για ποιον λόγο τον. Είναι ίσως ο δεύτερος που μας τον αναφέρει ως τον πιο σκληρό αγώνα, γι' αυτό. Ένας ιστορικός αγώνας, ο πιο δύσκολος αγώνας που λέμε. Τον περιμένουμε κάθε χρονιά τέλη Αυγούστου για να έχουμε συμμετοχή με τα καλύτερα σκάφη, με τις καλύτερες ομάδες. Στις δυσκολότερες συνθήκες να αγωνιστούμε, να αναδειχθεί ο καλύτερος, αλλά φυσικά να μας μείνουν και εμπειρίες και ωραία φιλοξενία των νησιού. Πώς είσαστε μέχρι τώρα, πώς πάει για σας ο αγώνας? Εμείς δεν πήγαμε καλά σε αυτό το πρώτο μπράτσο, βρισκόμαστε στην πέμπτη θέση, αλλά ελπίζουμε να βελτιώσουμε τη θέση μας στις επόμενες δύο ιστιοδρομίες που έχουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ταμπακάκη. Είδαμε λοιπόν, τώρα βλέπουμε και το χώρο εδώ. Βλέπετε που είναι στημένα τα ντρόν που τα έχουμε στήσει. Εδώ τους βλέπετε, μας χαιρετάνε, κάνουν αγώνα και αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία περιήγηση της Άνδρου, της πανέμορφης Άνδρου, εκπληκτικό νησί.
Τώρα θα κλείσουμε την μετάδοση. Θέλω να πω ότι το βράδυ θα έχουμε τη χαρά, την απονομή να έχουμε και τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βούρτσι, έναν άνθρωπο που κατάγεται από νησιά, έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι σημαίνει ιστιοπλοεία, έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει τι πρέπει, ότι πρέπει επιτέλους να περάσει ιστιοπλοεία όπως περνάει και οι διακρίσεις και να έχουμε Ολυμπιονίκες που θα έχουμε, διότι αν πριν μερικά χρόνια λέγαμε ότι θα βγάλουμε πρωταθλητές Ευρώπης και παγκόσμιους πρωταθλητές από την επαρχία, με κοροϊδεύανε. Πραγματικά μας κοροϊδεύανε. Και τώρα βέβαια και η Πάρος και η Άνδρος και η Ναυτικό Μιλουχανίων και άλλες περιφέρειες, η Βόνιτσα έχει μεγάλη άνοδο. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι επαρχιώτες αθλητές δείχνουν ότι δεν τους λείπει απολύτως τίποτα. Με τα ΚΑΠ που έχει διοργανώσει η Ομοσπονδία και με το πολιτικό team που έχει, καταφέρει να μπορέσει να πάει να συναγωνίζουν σε υψηλό επίπεδο. Αν αναλογιστείτε ότι πριν περίπου, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή που είχαμε τόσους εχθρούς, ακόμα και κάποιους λίγους έχουμε, δηλαδή το να μείνει ιστιοπλοεία εκεί στο κέντρο, δεν μας πίστευε κανείς. Τώρα λοιπόν, είτε το θέλουν είτε το θέλουν, στο Λος Άντζελες θα έχουμε σίγουρα Ολυμπιονίκες από την περιφέρεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος, ο υφυπουργός που είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ξέρει πολύ καλά τη σημαίνει θάλασσα, να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή των αθλητών μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι αθλητές της περιφέρειας να καταφέρουν να είναι Ολυμπιονίκες στο Λος Άντζελες, διότι αυτή είναι η προσπάθεια. Και μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στο θέμα ανάπτυξη, δηλαδή Laser και Optimist και 420, είναι πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη. Επαναλαμβάνω, είμαστε πρώτοι στην παγκόσμια κατάταξη. Και πώς να μην είμαστε, ότι είναι ετήσια συγκομιδή μεταλλίων σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο μόνο. Παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Δεν μετράμε ούτε βαλκανικά, ούτε διασυλλογικά, τίποτα από αυτά. Σε αυτό το επίπεδο, ούτε άλλου δίθεν αγώνες. Επίπεδο λοιπόν παγκόσμιο και πανευρωπαϊκά, συμπληρώνουμε λοιπόν τόσα πολλά μετάλλια. Γύρω περίπου 80, αν θυμάμαι καλά. Θα σας δείξω αύριο, αν έχω χρόνο, θα σας δείξω και τους αθλητές αυτούς. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα πλάνα του ομίλου και με αυτά τα πλάνα λοιπόν θα κλείσουμε. Αύριο ραντεβού λοιπόν ξανά να δούμε. Απόγευμα σήμερα φυσικά έχουμε 7 ώρα την απονομή. Θα είναι παρουσία του Υπουργού και άλλων επισήμων, των χορηγών που είναι απαραίτητοι για την ιστιοπλοεία. Και με αυτά τα πλάνα της πανέμορφης Άνδρου, εδώ είμαστε, θα κλείσουμε τη μετάδοσή μας. Από μένα και από τους συνεργάτες μου, εύχομαι καλό σας απόγευμα.